Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό βράδυ. Και καλό βράδυ επί του πιστήριου και απόψε. Έτσι, Μάκη. Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019. Μετά. Από. Ήτα ή. Ήτα ή Βατερλό. Νόμιζα θα λέγε νίκη ήταν. Βατερλό τελικά, εγώ θα έλεγα. Βάζω, το λέω, Βατερλό. Μέσα σε 15 μέρες. Δεύτερο Βατερλό. Μέσα σε δύο Κυριακές ο Αλέξης Τσίπρας είδε αφενός την πρώτη Κυριακή να χάνει με 9,5 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία και την δεύτερη Κυριακή 12 στις 13 περιφέρειες να γίνονται μπλε. Και ουσιαστικά όλος ο χάρτης να είναι μπλε και η μία που κερδίθηκε να έχει πράσινο χρώμα του κινήματος αλλαγής, έτσι. Υποστηρίχθηκε, αλλά δεν χρειαζόταν. Είχε βγει πάλι μόνος όπως, με τη στήριξη του Πασόκ και τώρα και ζήτησε να μπει και αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑ από κάτω ότι στηρίζω κι εγώ. Την πάτησε μόνο ο κύριος Κατσιφάρας τελικά, έτσι. Γιατί εκεί ξεσηκώθηκαν οι Πασόκοι. Οι Πασόκοι. Δεν τους άρεσε τόσο σφιχτά αγκάλιασμα. Αυτό που δείχθηκε εκ του αποτελέσματος. Και μάλιστα φώναζαν, πολλοί είχαν διαμαρτυρηθεί από τον Πασόκ και στελέχη σημαντικά στο κέντρο εδώ στην Χαριλάτρη Κούπη ότι είναι λάθος αυτή η στήριξη προσφέρεται στον κύριο Κατσιφάρα. Αν και κυρία Γεννηματά, στην τελευταία στιγμή έδωσε μάχη, κατέβηκε κάτω. Δεν μπορούσε, ναι, από τη στιγμή που είχε εσύ εγκρίνει. Και Αντάρτη. Και Αντάρτη, φίλο του κύριου Βενιζέλου, έτσι. Το λέω αυτό, γιατί είχε. Το έγινε, το Φιλιόπουλο. Ο οποίο έχει σχέση με το παρασκήνιο τη αποπομπή του κύριου Βενιζέλου και μια και είμαστε ένα 24ωρο μετά τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, υπάρχει πολύ ρεπορτάζ και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Βενιζέλου, ο οποίο είχε μια συνέντευξη στο Σκάκι στη Σιακοσιόνη, αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη που έδωσε στον Αντένα συνέντευξη πρώτη μετά από τι κάλπε. Στον Νίκο Χατζηνικολάου, τι συναντήσαμε με ειδήσει, Μάκη. Τα μόνα νέα που μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν αυτά. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Εσύ βέβαια είναι αναταραχή που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, για ποιο στέει. Κάποιοι από αυτού που ήταν στο κέντρο των αποφάσεων έχουν εξαφανιστεί. Και επίση η επόμενη μέρα πια δεν, είναι, δεν ξέρω ποια θα είναι. Αυτοί που εξαφανίστηκαν θα πάρουν και θέση του επικρατεία εκλογική θέση, θα του. Νομίζω όχι. Νομίζω και οι πληροφορίε λένε ότι θα ανασχεδιαστεί όλο το. Ο στενός κλειός, ο στενής συνεργάτης, όλος ο πυρήνας. Όχι, το λέω, γιατί και το δίνουμε και σαν είδηση. Από εδώ και πέρα πλέον θα συζητάνε και ποιοι θα πάνε σε εκλογή με θέση του επικρατεία στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ειδικά όταν ένα κόμμα συγκλώνει τα ποσοστά του. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Ευάγγελο Βενιζέλο, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ας πω να ξεκινήσω τον κύριο Βενιζέλο, διότι κυριαρχεί και να σημειώσουμε ότι αύριο το απόγευμα στις 4 ώρα στο Κάραβελ θα συνεδριάσει και βουλευτική ομάδα. Και πολιτικό συμβούλιο. Και νομίζω ότι την Πέμπτη είναι. Το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο είναι η Κυριακή Επιτροπή. Στο Κάραβελ πάλι. Ναι. Υπάρχει μάτα σε πολλά ερωτηματικά. Τι ακριβώς, ποιος ήταν ο λόγος αυτής της σύγκρουσης. Υπάρχουν επώνυμες δηλώσεις όπως και του κ. Γρηγοράκου, όπως και χθες είχαμε πει του κ. Μαστινού. Εδώ την είπες πρώτος. Να, ναι, πρέπει να προστατεύσουμε την ενότητα. Το θέμα είναι ότι την ομιλία που είχαν την συνέντευξη που έδωσε ο κ. Βενιζέλος δεν βγαίνει ποιος ήταν ο λόγος της άγριας σύγκρουσης. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά ένας αβοάρφος δεν μπορούσε να πει. Εννοεί ότι αποτελεί θύμα προσωπικής σκοπιμότητας της φόφης γεννηματά. Δεν θέλανε την παρουσία μου και αυτό κατέστησε σαφές. Ο ίδιος ζήτησε ή απέτησε, οδέποτε ο ίδιος ζήτησε ή απέτησε να λάβει την πρώτη θέση του ψηφοδελτίου του επικρατείας. Τότε γιατί διαφωνεί. Έτσι λέει ο ίδιος. Ναι, έτσι λέει ο ίδιος. Ότι η διαφωνία ήταν όπως. Διακοινώθηκε από την κυρία Χαρλάτη Κούμπε και από την κυρία Γερμανίδη. Ή αυτό ή τίποτα. Ναι. Ή την πρώτη θέση ή τίποτα. Ή όλα ή τίποτα. Ναι. Και μάλιστα λέει ότι η κυρία Γεννηματά έκανε μια επιλογή αυτοχειριασμού της παράταξης. Ναι, ναι, ναι. Και φαντάζομαι λέει να μην έχει βλάβη για την παράταξη. Έτσι λέει. Το περιορίζει το κύμα αλλαγή σε ρόλο αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Εγώ θέλω ότι επιχορηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω το αντίθετο για να υπάρχει αντίβαση στην Νέα Δημοκρατία. Και ο ΣΥΖΑ είναι στην αντιπολίτευση. Είπε στη συνάντηση που είχε με την κυρία Γεννηματά. Και αφού κάναμε λέει μια χαλαρή συζήτηση, είπε ότι έχουμε αισθητές διαφοράς στην κοινή αντίληψη. Και στη στρατηγική μας. Ναι. Σαν επονοή, δηλαδή, ότι αυτός πήγαινε προς τα δεξιά, προς τη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Γεννηματά προς το κέντρο, έτσι. Προς την κεντροαριστερά, φαντάζομαι, έτσι όπως το λέει. Και αυτό επαναλαμβάνει αυτό ότι δεν ήταν ποτέ, δεν είχε ζητήσει το. Πες όμως και το άλλο, ότι δεν υπάρχει επίσης, προηγούμενο. Ναι. Δεν υπάρχει προηγούμενο πρώην αρχηγός κόμματος να κάνει τον πολιτευτή σε κάποια εκλογική. Γιατί να μην τον κάνει. Όταν κάνουν περιοδίες, το ίδιο δεν είναι. Και γυρίζει γιατί γυρίζει. Για να πάρει, μαζέψε το κόμμα με ψήφους. Να πω κάτι τώρα, χωρίς να την παραθέτω εγώ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά ο Γιώργος Παπαντρέου, για παράδειγμα, κατεβαίνει στην Αχαία. Ωραία, σαν ο πρώην πρωθυπουργός, δεν χρειάζεται σταυρό. Αλλά θα πρέπει να τρέξει για να πάρει την έδρα το κίνημα αλλαγής. Άρα, αυτός δεν μπαίνει στη διαδικασία. Έτσι δεν είναι. Ο Παπαντρέου δεν χρειάζεται σταυρό, αλλά ένα κόμμα το οποίο είναι συρρυκνωμένο για να βγάλει την έδρα, ο Παπαντρέου πρέπει να τρέξει σαν να ζητάει το σταυρό. Το φέρνω σαν παράδειγμα, έτσι. Είπε λοιπόν στη δήλωσή του, είμαι πολιτευτής.
Θέλουν την επανεκλογή μου. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Δεν είναι αυτός ο ρόλος. Θέλουν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και ρωτηθεί για τις μελλοντικές προθέσεις, είπε ότι απέρχεσε την όπλα συνεργασία του με τη Νέα Δημοκρατία, όσο και τη δημιουργία νέου κόμματος. Ακόμα για να δούμε σε ποιο ρόλο θα είναι. Και επίσης σου ρωτήθηκε, αφού τα είπες όλα, θα πάτε για Ευρωπαίος Επίτροπος, μα τι είναι αυτά που λέτε, θα πάτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Μα με συγχωρείτε, γιατί βάζετε. Πρόεδρος Κομισιόν θέλει. Ναι, γιατί βάζετε. Εσύ ανεβάζει τον πύχη. Λοιπόν, να πούμε και ένα τελευταίο τι είπε για τον Γιώργο Καμίνη. Αναφερόμενο στον πρώην Δήμαρχο Αθηνών, ο οποίος πήρε ουσιαστικά τη θέση του, είπε πως είναι ένας συμπαθέστατος, αλλά ο κύριος Καμίνης δεν εκπέμπει αφού εαυτού του κάποιο στίγμα το μήνυμα που εκπέμπει η δική μου απομάκρυνση. Όλα τα υπόλοιπα ήταν προσχηματικά και υποκριτικά. Αυτό και μόνο που λέει ο κύριος Βενιζέλος, ότι θα κάνει να συγκρίνει τον εαυτό του. Με τον κύριο Καμίνη. Καταρχήν ο κύριος Καμίνης έχει ένα πλέον την απόφαση του Αθηνιακού λαού που τον έβγαλε δήμαρχο. Για διευθυντές. Ναι, διευθυντές. Επομένως. Μάλιστα. Το να γνωρίζουν. Πάμε στον κύριο Καμίνη. Ανεξάρτητα αν άξιζε να είναι επικεφαλής ή όχι. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Το οποίο θα φανεί στο χειροκρότημα που λέμε, θα φανεί στην κάλπη σε 5 εβδομάδες. Είναι φύγει δυσχεία γεννηματά, διότι και τον επέβαλε η υποψήφια ευρωβουλευτή, αλλά και στη συνέχεια που τον τοποθετεί επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου. Το άλλο είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, μια συνέντευξη. Έβγαλε ειδήσεις. Ναι, ουσιαστικά αυτό που λέει, δηλαδή ξεκινάει η Βουλή, εργαλειοποιείται, θα λειτουργήσει για να περάσουμε. Για τρεις μέρες. Η Βουλή ψηφίστες. Δεν έχει κλείσει. Ναι. Απλώς δεν έχει νομοθετικό έργο. Ναι, αλλά αύριο και μεθαύριο θα ψηφίσουν, Αντώνιο. Επειδή σε παρακολουθείς τα κοινοβουλευτικά. Σήμερα άνοιξε για 3 λεπτά. Ναι. Έγινε η ανάγνωση. Αντώνιος Αντωνόπουλος, πολιτικός τάκτης Art Channel. Ναι. Παρουσιάσουμε. Καλησπέρα. Απλώς λέω, παιδί, είναι το ρεπορτάζ του Βουλή. Πες το. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μετά την ανακοίνωση των εκλογών από τον Πρωθυπουργό. Ήταν η πρώτη φορά που άνοιξε σήμερα η Ολομέλεια. Έγινε μια ανάγνωση αναφορών ερωτήσεων, τίποτε άλλο, άδεια. Και σταμάτησε. Την Τετάρτη θα έχουμε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής τους ποινικούς κώδικες. Αυτό είναι που έχουμε το δεδομένο μέχρι στιγμής ότι θα λειτουργήσει με νομοθετικό έργο το νομοσχέδιο που θα έχει προσλήψεις και αγορά. Όπα. Εδώ αυτό είναι μαντεψία που κάνουμε τώρα. Είναι εντάξει. Λέμε, ξέρεις. υπάρχει ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες. Ναι. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Ναι, που είναι οι δασικοί χάρτες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Βάμελου. Υπήρχε όχημα. Ναι. Υπάρχουν 2 κυρώσεις συμβάσεων μέσα, οι οποίες δεν έχουν πάει στην Ολομέλεια και θα μπορούσε να είναι καλό όχημα για να περάσουν μέσα στις τροπολογίες θέλεις. Αυτό τώρα θα το δούμε αύριο. Βέβαια, ξέφυγε σε μια αποστροφή του λόγου της η κυρία Χρυσοδουλοπούλου. Αντιπρόεδρος Βουλής. Ναι, εκτελούσε εκ προέδρου σήμερα. Είπε ότι το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί στην μόνιμη επιτροπή. Ναι. Έτσι θα το δούμε. Αύριο έχουμε διάσκεψη Προέδρων και κάτι άλλο. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στον Αντένα ότι θα φύγουν, θα αποχωρήσουν. Αυτό πάμε να πούμε ακριβώς. Βάλε άνω τελεία. Απονομιμοποίηση τη Βουλή. Δεν θα δώσουμε να κάνουμε την. Νομιμοποίηση. Σε αυτή τη Βουλή. Ναι, σε αυτή τη Βουλή και δεν θα είναι παρόν η Νέα Δημοκρατία. Όχι, θα μπούμε, θα καταγγείλουμε τα κρύβη του λόγια στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα φύγουμε. Απ' την άλλη, όμως, ανοίγει το δρόμο. Δηλαδή, άμα θέλουν να φέρουν τροπολογίες μέσα, να βρέξει τροπολογίες και δεν υπάρχει μέσα. Δηλαδή, η αξιωματική αντιπολίτευση. Περίμενε όμως, είπε θα καταγγείλουμε. Άρα θα ασκήσει κριτική και θα αποχωρήσει. Έξι. Και εδώ πέρα έχει δίκιο ο Μάκης. Το συζητάγαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε. Τα άλλα κόμματα τι θα κάνουν. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε. Εδώ και 2 εβδομάδες όλα τα κόμματα είχαν πει ότι θα πρέπει πριν κλείσει η Βουλή για εκλογές να περάσουν οι κώδικες. Ακριβώς. Όλοι είχαν συμφωνήσει. Τώρα βέβαια άλλαξε. Άλλαξε. Ναι. Πάμε, Μητσοτάκης. Ναι στο debate, αλλά με όλους τους αρχηγούς. Άλλη είδη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όχι, εκεί ξεπερνάει. Τον Αλέξανδρο. Γιατί να μην αποκλείσουμε να αποκλείσουμε τους άλλους. Όπως το κάνουν στο εξωτερικό, όλοι μαζί. Ακριβώς. Τι άλλο λέει. Το θέμα έπρεπε να πάρει τον μπαλάκι ο κ. Τσίπρας. Εντάξει, όλοι μαζί. Αλλά εκεί ουσιαστικά θα μιλήσουν όλοι. Και θα έχει απέναντί του 5 ή 6 ή 7. Αρχηγούς. Δεν μόνο στον γιατί. Δεν θα υπάρχει το debate μεταξύ των 2. Δεν ξέρω τώρα βέβαια τι θα πει η κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση μέχρι τώρα. Ναι. Ότι δεν είναι αυτοσκοπός η αυτοδυναμία, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Η χώρα θέλει ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές ήταν ένα πρώτο βήμα. Τώρα θέλω να πείσω αυτούς που δεν μας ψήφισαν. Καταφέραμε να είναι σταδιακή και αυξανόμενη η εμπιστοσύνη των πολιτών. Οπότε θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να με συμπεριστευτούν όλοι και όσοι δεν το έκαναν στις 2 προηγούμενες ψηφοφορίες. Και επίσης διέψευσε κάθε σκέψη ότι θα
ενταχθεί στην Δημοκρατία ο Βελόπουλος και ο Βαρουφάκης. Ότι δεν θα συνεργάζομαι τίποτα, γιατί και δύο έτειναν χείρα. Ο κύριος Βαρουφάκης προς το ΠΕΤ και με το ΣΥΡΙΖΑ συνεργάζομαι και με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το μπεμάκι μου, γιατί προσπαθεί να τσιμπήσει την ψήφωση. Θολά... Ναι, ναι, αυτό. Αναφέρθηκε ονομαστικά και στους δύο. Ναι, γιατί με όλους. Προσπαθεί να ψαρέψει τα θολά νερά τώρα. Να ακούγεται ότι δεν είναι δραστηριότητα. Ω γεγονό, θα μετάσχει σε ευρωεκλογικέ εκλογέ. Έτσι όπως το πάει, ναι. Ήδη ναι, ναι, την φτιάχνει συνδυασμού. Θα είναι επώνυμη από διάφορου χώρου. Και περιμένουμε να δούμε. Έλα, σας δίνει ονόματα τώρα που θα γράφει στο παρόν την Κυριακή τώρα. Το καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, είπε και κάτι άλλο. Το Βενιζέλο τον σέβομαι, αλλά στη Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια, έτσι. Τα όλοι ζητούμε. Σήμερα τι γίνεται με τον Βενιζέλο. Μέχρι και είχαν κυκλοφορήσει τις μέρες που προηγήθηκαν ότι ο κύριος Βενιζέλος του έχει υποσχεθεί ο Μητσοτάκης ότι τον προτείνει για πρόεδρο Δημοκρατίας. Ναι, το έχει και. Ή αν δεν μπορούμε για πρόεδρο Βουλής. Ναι, αν είχε τη βουλευτική έδρα. Λοιπόν, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, να πούμε ότι γίνεται χαμός με τους δημάρχους, μεγάλη οργή εναντίον του κυρίου Σκουρλέτη με αυτό το κατάπτυστο νόμο που έφερε με την απλή αναλογική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ένας δήμαρχος που εκλέχτηκε με 67% συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Θεσσαλονίκης και θα έχει μόνο 7 δημοτικούς συμβούλους. Και αν δηλαδή να διοικήσει. Δηλαδή το αντιλαμβάνεστε αυτό. Κάθε μέρα λέει, παιδιά, βάλτε μια υπογραφή εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Κουρλέτης, θυμάστε τι μας έλεγε, με το 3% θα είναι η δημοκρατία της δημοκρατίας. Λοιπόν, ο δήμαρχος πώς θα διοικήσει. Δεν θα διοικήσει. Δεν θα διοικήσει. Θα έρθουμε σε λίγο. Περίμενε, θα έρθουμε και εσένα, γιατί εσύ είσαι και δημοτικός σύμβουλος πλέον. Αργήσαν να ξυπνήσουν να καταλάβουν όταν ψηφιζόταν αντίστοιχα. Οι παγίδες, τι παγίδες. Δεν καταλάβει και ελάχιστα η δική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπαχαλοποίηση. Θα σα αποκαλύψω εγώ, γιατί έχω μιλήσει. Πρωτού μα το πει, να πάμε λίγο στο μάτι. Γιατί τώρα είναι μετά τις εκλογές, οπότε πάμε να τα πούμε όλα. Γιατί έχει και αυτό την αξία του. Και ειλικρινά το λέω, δεν θέλαμε να το πούμε μέσα στην προεκλογική περίοδο. Φωτιά στο μάτι. Από τους 102 νεκρούς, οι 4 πέθαναν σε κλειστούς χώρους και οι υπόλοιποι, ακούστε, σε δρόμους και παραλίες. Για να δείτε πώς ήταν η κατάσταση. Και έχει τη σημασία του. Από τους 74 έχασαν τη ζωή τους τα 33 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, τα 31 στο Κόκκινο Λιμανάκι, εκ των οποίων τα 26 σε εκείνο το οικόπεδο. Δεν το χαρακτηρίσω ακριβώς. 7 στο Νέο Βουτσά, 2 στο λιμάνι της Ραφίνας και ένα βρέφος 6 μηνών στο ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο Πέδων. Το λέω όλο αυτό για να καταλάβετε γιατί καταστροφή συζητούσαμε τότε. Πέρασε τα ψηλά. Και πέρασε τα ψηλά. Βέβαια όμως, θα πούμε και κάτι. Και το λέω τέλειωσαν εκλογές, αυτό το λέμε τώρα. Αν δείτε τα στοιχεία των καλπών σε μάδρα, σε μάτι, η Νέα Δημοκρατία σάρωσε, έτσι. Εγώ δεν είπα ότι δώσαν θετική ψήφο, αλλά σίγουρα καταδίκασαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Όπως... Εμείς το έχουμε ξαναπεί και άλλη βραδιά, πριν πάμε στις δημοτικές εκλογές, ότι η συμμετοχή της Ιας Δούρου ήταν πρόκληση. Και πολύ περισσότερο. Όπως έγινε το συντονιστικό τότε, έτσι. Και επίσης και η επίδοση κυμασία του Πρωθυπουργού, που παρευρέθηκε στη συγκέντρωση που έγινε, στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του. Και τη στήριξε όσο μπορούσε. Και βέβαια, μια και τα πάμε όλα, να πούμε ότι εκείνο το συντονιστικό, από ό,τι φαίνεται, τότε που έγινε μετά το μάτι, τραβάει κι άλλους, όχι μόνο την κυρία Δούρου, κι άλλους από το στενό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Θα τα δούμε σε επόμενες ώρες, σε επόμενες μέρες. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, Μαρία Καρακλούμη, πολιτική αναλύτρια της ΡΑΣ. Πήγα να πω συνάδελφος, αλλά εντάξει. Εντός αγωγικών και εκτός σύσσεως. Ενδυνάμει. Λοιπόν, Χρήστος Χαλαζιάς. Όταν γράφει η Άδα και αυτά. Γι' αυτό είπα. Ενδυνάμει. Ξέρω τι λέμε. Δεν το λέω τυχαία. Αλλά έχω πάρει λίγο ένα διαζύγιο με το γράψιμο. Άστα αυτά τώρα. Ήταν τώρα με τους αριθμούς όμως λόγω δημοσκοπής. Να μας τα πεις όλα. Χρήστος Χαλαζιάς. Καλός συνάδελφος και συγγραφέας. Καλησπέρα σε όλους και να έχουμε ελπίδα και αισιοδοξία. Θα τα δούμε. Σε 5 εβδομάδες θα γίνει. Αντώνης Αντωνόπουλος, πολιτικός συντάκτης Star Channel. Καλησπέρα. Γιάννης Καρούζος, χρειάζεται ένας νομικός, χρειάζεται για παύλα εργατολόγος, έτσι. Για εσάς δουλεύουμε και για Δήμα και για εμάς δουλεύετε. Δεν είσαι υποψήφιος πουθενά, ε. Ακόμα όχι. Εντάξει, γιατί ξέρεις το τελευταίο καιρό όσοι περνούν από εδώ. Το σημειώσαμε, έτσι. Περιμένουμε. Όσοι περνούν από εδώ, ξέρεις. Διεκδικούν σταυρό. Όπως ο Λάβρος Καλαρίδης, ο οποίος είναι εκλεγμένος πλέον. Πέρα από αυτό, επειδή ξέρετε τώρα, μιλάω και πιο προσωπικά, τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Γελάει τα μουστάκια του. Έχω προσωπική σχέση, το λέω και δημοσίω. Καλός συνάδελφος, ειδικά όταν ξεκινούσα εγώ το 4, ήμασταν μαζί στο τότε Alter και με βοήθησε και το λέω δημόσια. Λοιπόν,
Φίλοι καλοί. Ναι, το λέω. Το λέω, δεν κρύβομαι. Λοιπόν, εκλέχτηκε και μάλιστα πρώτο από ό,τι μαθαίνω. Πρώτο στο σχεδιασμό μου και με διαφορά. Ναι. Ωραία. Καλό ρίζικο. Ευχαριστώ. Και να μα πει την άλλη φορά που θα έρθει, όταν θα μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώ είναι με την απλή αναλογική για να έχει δρόμο ακόμα. Την 1η του Σεπτέμβρη που θα έρθει. Για να το ξέρουμε. Μήπω το δρόμο που άνοιξε. Θα ακολουθήσουν πάρα πολύ. Λάμπρο. Το αυτοδιοικητικό δρόμο. Το αυτοδιοικητικό και το δρόμο τη κάλπη. Ξέρεις, ο εκλογικός νόμος του Σκουρδέτη είχε ως στόχο να προκαλέσει κατάτμηση στους υποψηφίους στις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση δεν είχε ρίσκο. Τίποτα έτσι, δεν είχε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει. Το ΠΑΣΟΚ παρά την κατάρρευσή του κεντρικά διατηρούσε ρίσματα και και δίκτυα ακριβώς. Άρα, στόχος του Σκουρλέτη ήταν να προκαλέσει, να δώσει κίνητρο σε αντάρτες να κατέβουν με πλέον λογική. Σου λέει, θα βγάλω ένα-δύο δημοτικούς σύμβουλους, θα διαπραγματευτώ κλπ. Υπήρξαν περιπτώσεις που υπήρχαν 6 υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός όμως ότι στο δεύτερο γύρο τελικά πέρασαν οι γαλάζιοι υποψήφοι, ακόμα και αν υπήρχε κατάτμιση 3-4 5 6, δείχνει πόσο ισχυρή ήταν η πολιτική ψήφος. Η ψήφος, κατά τη γνώμη μου και όπως το έδωσα και εγώ, εννοώ από αυτοδιοικητική στον προεκλογικό αγώνα, ήταν πολύ πολιτική, πολύ ισχυρή. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε, ενώ κατάτμισε τις δυνάμεις του, έδωσε κινητό, τους κατέβηκαν πολλοί αντάρτες. Αλλά και πάλι, παρά την κατάτμιση των δυνάμεων, πέρασαν στις περισσότερες των περιπτώσεων νεοδημοκράτες ή από το ΠΑΣΟΚ δεύτερο γύρο, δείχνει πόσο πολιτική ήταν η ψήφος και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάφερε. Και τελικά αφήνει κληρονομιά πίσω του, δυστυχώς, την αδυναμία διοίκησης των Δήμων. Παιδιά, θα χρειάζονται 3 και 4 συνδυασμοί για να διοικηθούν οι Δήμοι. Μιλάμε για τραγωδία. Προμηνεί αυτή και η δεύτερη εκλογή. Το αποτέλεσμα της κάλπης των εκλογών. Κατά τη γνώμη μου, εγώ το κλίμα όπως το έζησα, παρότι ήταν αυτοδιοικητικές εκλογές, εισέπραξα πάρα πολύ πολιτικό κλίμα. Και επειδή, εντάξει, μας τα πει και η Μαρία αυτά καλύτερα. Γι' αυτό ήθελα να σου πω, δώσει πάσα για τη Μαρία. Αυτό που διαισθάνομαι εγώ είναι ότι θα πάμε σε διεύρυνση της διαφοράς, αν συνεχιστεί και λόγω της παράστασης νίκης και λόγω του κλίματος. Ήταν πολύ πολιτικές αυτές οι. Είχαμε κάνει 4,5 χρόνια να ψηφίσουμε. Οι εκλογές. Μα ακούγες τα θέματα. Δεν ακούγες συζήτηση. Γιατί εντάξει, υπήρχαν θέματα, ενώ ο κάθε Δήμος έχει τα δικά του, καθαριότητα, φωτισμό, ασφάλεια. Αλλά οι βασικές συζητήσεις ήταν η οικονομία, λάθρο μετανάστευση, εξωτερική πολιτική, πρέσπες, ασφάλεια, θεσμικά. Ήταν πολύ πολιτική η συζήτηση. Ήταν πολύ συνειδητά πολιτική. Δεν ήταν αυτοδιοικητική. Τελικά σου είχαμε ζημιά, νομίζω. Και οι δήμαρχοι καλοί έπεσαν θύμα αυτού του πολιτικού μηνύματος και έχασαν. Δήμαρχοι που ήταν χρόνια και έχει κι άλλο ένα μήνυμα η κάλπη. Εκτός από το πολιτικό, έχει και ένα μήνυμα διαγενειακής ανανέωσης. Γιατί θα δείτε ότι κατά βάση βγήκαν 40ρίδες. Ναι, 32-39 μέσα στο τέλος. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούν λίγο και τα κόμματα με τον τρόπο που θα κάνουν τα ψηφοδέλτια. Η γενιά Πολυτεχνείου μπορεί να μην θέλει να φύγει από την πολιτική σκηνή, αλλά τη διώχνει ο κόσμος. Γιατί στην αγορά και στην κοινωνία, κύριε Κουρή, οι άνθρωποι που διοικούν τις επιχειρήσεις είναι ως επιτοπλίστων 40-50. Δεν είναι 65 και 70. Και αυτό η κοινωνία το ξέρει. Γι' αυτό και έχει επιλέξει και δημάρχους σε αυτές τις ηλικίες. Ήταν λάθος του Πρωθυπουργού να μαζέψει όλες τις εκλογές, πιστεύοντας ότι από τη μία στην άλλη θα τα καταφέρω. Και τελικά τις έκανε ξεχωριστά τις δημοτικές, ξεχωριστά τις περιφερειακές και ξεχωριστά τις ευρωεκλογές. Έχω την άποψη ως εξής. Δηλαδή, το γεγονός ότι 3,5 χρόνια δεν είχαμε ψηφίσει, αυτό που όλοι λέγανε ότι είναι το προνόμιο που έχει αυτή η κυβέρνηση και θα μπορέσει να ξεδιπλώσει το έργο της, είναι ότι δεν είχε καμία εκλογική αναμέτρηση στο ενδιάμεσο. Γιατί αν στο χρόνο είχες είτε δημοτικές είτε ευρωεκλογές, θα παίρνεις και τα μηνύματα. Όπως δεν θα είχε ο Μητσοτάκης τώρα. Ναι, αυτό νομίζω όμως ότι τους εγκλώβησε κιόλας. Και τους εγκλώβησε γιατί δεν πήραν κανένα μήνυμα από την κοινωνία. Εφησύχασαν ότι έχουμε την αποδοχή της κοινωνίας. Εφησυχάστηκαν ότι έχουμε την αποδοχή της κοινωνίας και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση τη βραδιά την πρώτη των εκλογών των ευρωεκλογών ήταν ότι ερχόντουσαν στα πάνελ τα στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχαν καταλάβει τι γίνεται. Συνέχισαν να λένε με 15 και 20% ενσωμάτωση, περιμένετε να δούμε το αποτέλεσμα. Μα ποιο αποτέλεσμα? Η ενσωμάτωση δεν έγινε από μια περιφέρεια, έχει γίνει τώρα που υπάρχει και ο ηλεκτρονικός τρόπος τέλος πάντων και γίνεται από όλη την επικράτεια. Και δεν το πίστευαν. Αυτό τι σημαίνει? Το μονοπόλιο της ευαισθησίας που είχε η αριστερά, είχε πάντα ένα μονοπόλιο ευαισθησίας. Και το δεύτερο μονοπόλιο ήταν η σχέση της με την κοινωνία. Το μονοπόλιο της ευαισθησίας δεν ξέρω αν έχει χαθεί, νομίζω ότι και αυτό έχει χαθεί. Νόμισε, αλλά Μαρία, τη σχέση με την κοινωνία. Απέκτησε και τρίτο, μονοπόλιο με την εξουσία. Ναι, πάντως τη σχέση με την κοινωνία την έχασε.
Γιατί δεν μπορεί όλοι αυτοί να μην έχουν εκλογικές περιφέρειες. Δεν μπορεί να μην είχαν ψυχαναμιστεί. Δεν πήγαιναν σε εκλογικές περιφέρειες. Μα δεν είναι ότι τώρα στα επιχειρήματα για την αιτιολόγηση του αποτελέσματος είναι. Δεν κατάλαβε ο κόσμος τι ψήφισε. Δεν κατάλαβε ο κόσμος όλα όσα κάναμε. Ότι είχε δημοσκοπήσει το Μαξίμου που δίνανε 2-3%. Είχε. Ναι. Υπάρχει τέτοια εταιρεία που μπορεί να έχει. Είναι δυνατόν, συγγνώμη Μαρία, είναι δυνατόν αυτό που λέγεται και ακούγεται, γιατί όλα προσπαθούν να τα φορτώσουν τώρα στις δημοσκοπήσεις, έτσι, ότι μια εταιρεία Vox, στα βράχια ήταν τον Πρωθυπουργό, κακή ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Είναι δυνατόν όλες οι δημοσκοπήσεις που είχαν στα χέρια τους να ήταν τόσο πολύ στα βράχια? Ενώ δημοσιεύονταν άλλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές. Δεν βλέπαν να διαρωτηθούν. Πες ότι γιατί όλες αυτή η διαφορά. Όλες οι άλλες, να ακούμε ότι, να δεχτούμε ότι ήταν κατευθυνόμενες. Π.χ. σε εισαγωγικά που δεν συνέβη. Έτσι, δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Αυτό το επιτελείο που είχε μέσα. Ήταν όλα στα βράχια, ήταν τόσο πλασματικό. Ήρθαν σε δικά του οτοπία. Για να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, μήπως τελικά ήταν λάθος η ανάλυση των δημοσκοπήσεων? Πόσο λάθος ήταν? Το αποτέλεσμα του δίνανε. Έλεγε δύο. Μια στιγμή πώς οι άλλοι δίνουν 6-7. Εδώ και δύο χρόνια καταγραφώ ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία. Στην αρχή με μικρότερες διαφορές και μετά με μεγαλύτερες. Από τότε που έγινε ο κύριος Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, άρχισε να παίρνει και την ανιούσα. Γιατί και η κυβέρνηση αναγκαστικά είχε φθορά. Οι δημοσκοπήσεις που έπαιρναν, δεν ξέρω από πού τις έπαιρναν. Εγώ με όσα κυβερνητικά στελέχη όμως μίλησα. Δύο λεπτά. Εγώ μίλησα με αρκετό κόσμο. Και με δημοσιογράφους και με πολιτικούς. Και με μίλησα και με ανθρώπους που είναι στην κυβέρνηση. Τους έλεγα την εικόνα που βλέπουμε. Οι περισσότεροι λοιπόν ήταν σε μία αμφισβήτηση ότι ναι, καλά μας τα λέτε, αλλά θα δείτε τι θα γίνει το βράδυ των εκλογών. Πρέπει να σας πω με τα λόγω γνώσεως ότι σε έναν από αυτούς του είπα ότι αν είναι για το καλό της δημοκρατίας, εντάξει, ας ανατραπούν και οι δημοσκοπήσεις. Δεν θα πάθουμε τίποτα δημοσκόπια αν ήταν για το καλό της δημοκρατίας να ανατραπούν. Δεν άντεξες δηλαδή. Υποτίμησαν το αποτέλεσμα. Δεν πίστευαν και τους έλεγες ότι όταν στο αστάθμιστο δείγμα, που αστάθμιστο δείγμα τι σημαίνει, όπως παίρνω τις συνεντεύξεις από τον πολίτη, που πάντα θα βρεις λίγο λιγότερες γυναίκες, θα βρεις λίγο λιγότερους νέους, μπορεί να βρεις 2-3 λιγότερους από τα αστικά και λίγο περισσότερους από τα αγροτικά. Και έχεις το δείγμα όπως έρχεται πριν το σταθμίσεις και κάνεις την ανάλυση, πριν την επεξεργασία. Και τους έλεγες, οι διαφορές είναι θηριώδεις. Και κατά τη γνώμη μου, εδώ έγινε και ένα λάθος από. Με το οποίο εγώ διαφώνησα. Υπήρξε μια γνώμη από ορισμένους δημοσκόπους με την οποία εγώ διαφώνησα κάθετα και το είπα και δημοσίως πριν τις εκλογές. Η πολύ χαμηλή συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι υπέθεταν και έλεγαν: κάνω μια εκτίμηση για το αποτέλεσμα των εκλογών και σας δίνω και μια δεύτερη, γυρίζοντας τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πρώτη φορά. Το κόμμα που ψήφισαν το 2015. Αυτό πρώτη φορά το δάμε. Αν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, 4 χρόνια σχεδόν μετά, δεν έχουν γυρίσει στο κόμμα που ψήφισαν το 2015, τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι 3 μέρες πριν τις εκλογές θα γυρίσουν? Και πώς το βαφτίσατε, πολυτασική αναδιανομία. Δεν το βαφτίσαμε, κάποιοι το βάφτισαν. Ναι, πολυτασική αναδιανομία. Εγώ μεθοδολογικά διαφωνούσα με αυτό. Ναι, όχι, λέω, θυμάμαι και τον τίτλο. Πολυτασική αναδιανομία. Οι πολίτες είχαν πάρει τις αποστάσεις. Το ερώτημα όμως είναι όχι το εξής. Όλο και okay, η Μάρκα και η μέτρο ανάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει. Και η υψηλή στάση σε διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει ένα θεμελιώδες λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα θεμελιώδες λάθος. Ήθελε τους ψηφοφόρους οι οποίοι ήρθανε απροϋπόθετα και έδωσαν την ψήφο τους το 2015 και από το 4 τον εκτείναξαν στο 36. Ήθελε τους ψηφοφόρους, αλλά δεν τους ήθελε και στη διοίκηση του κόμματος. Έτσι λοιπόν, άνθρωποι που προσπάθησαν να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ του 4% και να εγγραφούν, γιατί περισσότεροι ήταν άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ που είχαν μάθει τουλάχιστον με συλλογικές διαδικασίες και οργανώσεις. Πήγανε λοιπόν και φάγανε πόρτα και τους είπανε όχι. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε το 2019 να αναζητά κανείς υποψηφίους για τους Δήμους και τις περιφέρειες και να μην βρίσκει. Γιατί θέλανε να έχουν τους υποψηφίους από το 4%. Αυτή ήταν λοιπόν η αναντιστοιχία με την κοινωνία. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο πολίτης δίνει την ψήφο του, αλλά επειδή είμαστε και μια χώρα που μας ενδιαφέρει πολιτική, θέλει και μια μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά. Όταν λοιπόν εκεί δεν τους εντάσσεις και τους αφήνεις, παίρνεις το αποτέλεσμα που πήρες. Όταν έγινε το νομοσχέδιο του Κλισθένη, που κατά τη γνώμη μου αυτός που ιτήθηκε χθες ήταν ο Κλισθένης. Όταν στους Δήμους. Τι να κάνει για αυτός, ποτέ δεν ξέρεις τελικά μα γράψεις ιστορία, τι σου επιφυλάσσει, τι θα γίνει με την ιστορία. Η μόδα λοιπόν, βάζουμε ονόματα των αρχαίων. Απλώς στους Δήμους που ήταν ξεκάθαρα τα αποτελέσματα, όπως ήταν για παράδειγμα η Αθήνα και ο Πειραιάς, που λίγο πολύ είχαν ξεκαθαρίσει και που ήταν και πολύ μεγάλη Δήμη, είδαμε να έχει συμμετοχή 33-34%. Αντιθέτως στους Δήμους που κρινότανε και που ήρθαν και κάποια ντέρμπι και γίνανε και κάποιες ανατροπές, εκεί είδαμε μεγάλες συμμετοχές. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να ξανασυζητήσουμε. Τώρα, όποιος βγήκε, το 1/3 των δημάρχων
και οι περιφερειάρχες που βγήκαν την πρώτη Κυριακή θα είναι σε άλλο κόσμο. Θα διοικήσουν κανονικά όπως και πρώτα, έχουν την πλειοψηφία γιατί πήραν πάνω από 50%. Εκείνοι που εξελέξαν, τα δημάρχη που εξελέξαν χθες, πραγματικά, τι να σας πω, πρέπει να έχουν την ευλογία του Θεού, του Πατριάρχη, του Πάπα για να μπορέσουν να διοικήσουν. Στη Θεσσαλονίκη αυτά σίγουρος θα έχει. Ναι, αλλά τώρα μένει το ίδιο κόμματο. Καλά, δεν λέει τίποτα αυτό. Ξέρεις τι κόντρες έχουν μεταξύ. Άστα το ίδιο κόμματο. Τα προσωπικά είναι πολύ ισχυρά, παιδιά. Τα προσωπικά είναι πολύ ισχυρά. Και μάλιστα στην πόλη. Εκεί δεν τα χάσουμε όλα. Στη Θεσσαλονίκη. Είστε καλά. Να δούμε όμω ότι και η αποχή έφτασε στα ουράνια. 57%. Ναι, αλλά με συγχωρείτε όμω. Εδώ όσο ήταν όμω προηγούμενε. Στις προηγούμενες γύρω 40, όχι, 44%. Όχι, ψέματα, 44,11%. 17 μονάδες πάνω, 40. 41%. Εκεί. Λοιπόν. Έτσι, και εδώ βλέπουμε ότι ανεβαίνει με Κυριακή, ότι πολιτικά. Όχι Κυριακή. Εγώ μιλάμε για τις προηγούμενες. Όχι, εγώ λέω για Κυριακή με Κυριακή. Και η Κυριακή, όχι, υπήρχαν και μεγαλύτερες. Όχι, λέω το μέσο όρο. Το μέσο όρο ήταν εκεί. Λοιπόν, θα πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν και το πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί και να ανοίξει και να φτιάξει τις βάσεις. Χρήστο, όμως, με συγχωρείτε, σε αυτό που λες και το είπε ο Μάκης πολύ εύστοχα και ο Λάμπρος ο Καλαρίτης, γιατί τώρα ήταν υποψήφιο. Το εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε. Πέρα ότι έβαλε την απλή αναλογική και οι δημοτικοί σύμβουλοι και περιφερειακοί. Προσέξτε, εκλέχτηκαν στον πρώτο γύρο, όχι ο Δήμαρχος, η Δημοτική και η Περιφερειακή. Δεν είναι όπως μέχρι το 2014 που ανέβγαινε ο Δήμαρχος στο δεύτερο γύρο με την πλειοψηφία, τραβούσε κι άλλους 9-8 να εκλεγούν. Συνδυασμένο, δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν συνδυασμένο. Την κυβέρνηση. Δεν λέω ότι ήταν τυχαίο. Και κάτι άλλο που έκανε ο Σκουρλέτης. Και κάτι άλλο που έκανε. Με τον προηγούμενο νόμο τη δεύτερη Κυριακή, ο Δήμαρχος έπαιρνε το 60% των δημοτικών συμβουλών. Πέρα από αυτό. Που ήξεραν την πρώτη Κυριακή ότι ήταν πηγή, όχι. Και κάτι άλλο. Ότι έβαλε τη δεύτερη Κυριακή των περιφερειακών μόνοι τους. Ενώ το 14 ο Σαμαράς είχε βάλει την Ευρωκάλπη μαζί με τη δεύτερη Κυριακή. Δεν είχε βάλει ο Σαμαράς. Προβλεπόταν από τον Καλλικράτη. Από τον Καλλικράτη. Στην κυβέρνηση δεν το άλλαξε. Κυριακή τον δεν το άλλαξε. Και τώρα περάσανε. Δεν το άλλαξε. Δεν το άλλαξε. Αυτό λέω. Άρα με συγχωρείτε. Το 14, παρόλο που ο Σαμαράς έχανε, ήταν 2,5 χρόνια, ήταν σε μια αποδρομή. Δύο Κυριακές τότε είχε μεγάλη συμμετοχή και τις δύο Κυριακές. Ήταν τεχνητό αυτό που λέει ο Μάκης. Εδώ η κυβέρνηση το επιδίωξε αυτό. Όχι, δεν σχεδιασμό ήταν. Ναι, σχεδιασμό. Συνειδητό και δεν το είχε και ο Σκουρουπλής τον Χρυσοβράδυ. Τι έλεγε. Ότι πλέον είναι δημοκρατία. Τώρα θα δείτε το παζάρι που θα βγει. Δεν άκουσαν τους λίγους αυτοδιοικητικούς που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπήρχαν και κάποιοι που είχαν εμπειρία, ήταν δήμαρχοι προηγούμενα χρόνια. Και όταν φέραν τον Κλεισθένη, τους το είπαν αυτό. Ξέρετε τι μου είπανε, γιατί μιλάω και με αρκετούς τους ανθρώπους. Μου είπανε, Μαρία, δεν μας ρώτησαν. Πέρασαν το νομοσχέδιο έτσι. Γιατί σχεδιασμό ήταν την ιδεολογία της αναλογικής. Η όλη διαδικασία και στις ευρωεκλογές αλλά και στη διευρυμένη αναλογική. Ήταν μια αλαζονική συμπεριφορά που έχει ξεκινήσει από την αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ. Σαν κυβέρνηση. Ότι. Έτσι. Ότι εμείς είμαστε σταθεροί. Ο ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε να έχει το αριστερό. Τον αριστερό λόγο, το να μην φτάνει στα άκρα, να μην χαρακτηρίζει, να μην βρίζει. Δηλαδή η εικόνα, παραδείγματος χάρη, του Πολάκη κόστησε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στις τοπικές, είτε και στις ευρωεκλογές. Λοιπόν, η διαδικασία το ότι εμείς έχει ευθύνη, που λέει ο κ. Φαλαμπουράρης, ο ελληνικός λαός, όλα αυτά δείχνουν μία λαζονία. Και το χειρότερο που έκανε, για να συμπληρώσω αυτό που είπε η Μαρία, είναι ότι το είχαμε πει και σε μια παλαιότερη εκπομπή εδώ πέρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στα 4 χρόνια που είναι στη διακυβέρνηση δεν άνοιξε τις πόρτες του και δεν έχει βάση, λαϊκή βάση δεν έχει. Όπως έκανε το Πασόκ. Δεν έκανε προσκλητήριο. Όπως έκανε. Δεν έκανε ποτέ προσκλητήριο. Ποτέ, όχι μόνο προσκλητήριο, είναι λιγότερο. Δεν είναι αυτό που δεν άνοιξε τις πόρτες. Μα και χωρίς προσκλητήριο κάποιοι πήγανε. Δεν άνοιξε τις πόρτες του ιερού. Δεν άνοιξε ούτε από το προάβλιο τις πόρτες. Καλά, θυμάστε όταν πήγαν να συμμετάσχουν στις κομματικές που τους πετάγανε έξω. Είναι. Από εκεί και πέρα κόσμο. Δεν μπορούσε να έχει διεισδυτικότητα και να περάσει και το οικονομικό του πρόγραμμα στον κόσμο ή τι έκανε ή τι δεν έκανε. Και αυτό το πληρώνει σήμερα. Όχι, ήταν αποφασίζουμε για διατάσσουμε. Ναι, είναι σαν μια ζωή που πήγε σε μια τέτοια διαδικασία με την επανάπαυση ότι εμείς είμαστε αριστερά και θα παραμείνουμε. Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας θεωρούσε ότι κέρδισε μόνος και δεν κέρδισε με το κόμμα. Ναι, αλλά έχασε και μόνος. Τουλάχιστον για την ώρα. Υπάρχει δεύτερος γύρος. Πάμε στον Αντωνία τον Όπλο και πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε μετά τον κύριο Καρούζο. Να πούμε λίγο στα της αγοράς. Ξέρεις ότι μετά την ΙΤΑ έχουν πέσει στη λακκούβα που πέφτουν τα κόμματα εξουσίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι κάνουν, είναι το γνωστό, ξορκίζουμε την εσωστρέφεια. Αυτό λοιπόν τώρα δεν πρόκειται να το κάνουν, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν. Θα προσπαθήσουν να συσπηρωθούν, να μαζέψουν, να κλείσουν τα στεγανά τους όσο μπορούν περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτού του είδους την ΙΤΑ,
Εγώ θα σου πω το καρέ συμπληρώνεται. Ήταν Πολάκης, Κότερο, Ασφάλεια, Ρουβίκονες. Παιδιά, η Ασφάλεια, το τελευταίο 20ο, Ρουβίκονες και Σία έκανε μεγάλη ζημιά. Ναι. Η εικόνα της Βουλής, ματωμένη, σε εισαγωγικά, όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή προκάλεσε μένος, θυμό. Μα να σου πω κάτι, Αντώνη, επειδή... Όχι όμως το εσωτερικό τους, γιατί ο κύριος Αρβανίτης που εξελέγει ευρωβουλευτής είπε, εδώ δεν πειράζει. Εδώ το είπε, εμένα, εκεί που καθώς είναι εσύ. Εδώ σε εμάς. Τη βουλή άμα την... της Πεταμπογιάς. Αυτό δεν μπαλώνεται. Δεν μπαλώνεται, Αντώνη, συγγνώμη μου, δεν μπαλώνεται και η ανακοίνωση της Θεσσαλονίκης ότι η σύνταξη είναι καρφιτσωμένη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το είπε αυτό? Όχι, το Σάββατο, την Παρασκευή το πρωί στην ΕΡΤ. Την Παρασκευή το πρωί στην ΕΡΤ. Ναι, το είπε και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτό είναι μια τάση αλαζονική και προσβλητική προς τον κόσμο. Αυτά κοστίσανε περισσότερο από μία σειρά άλλων πραγμάτων. Μα γι' αυτό ψάχνουν να δουν γιατί δεν απέδωσαν οι παροχές. Ποιος το συμβούλευε, ναι, Χριστό. Δεν έφαψε. Αυτή η ομάδα η οποία αποχώρησε από τη. Μάλλον αποχώρησε. Εγώ θα ήθελα αυτό με τις παροχές να κλείσω. Ότι εκεί βλέπεις ότι υπάρχει μια ψήφος αξιοπρέπειας. Δηλαδή ότι ενώ όλοι έλεγαν για επιδόματα, για πουγγί τη τελευταία στιγμή, πάρε συνταξιούχε και έλα να με ψηφίσει, γιατί έτσι είχε ερμηνευτεί κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, τελικώς δεν απέδωσε αυτό. Μάλιστα. Και δείχνει ότι έχει γυρίσει κάπως η λογική και να πάω στο Λάμπρο που είπε ότι ήταν μια ψήφος με καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά. Και με όρους εσωτερικού, όχι ευρωκάλπηση. Ναι, λοιπόν, βέβαια. Κύριε Καλογέρνη, εδώ σε εμάς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. 2-10-34-89-008 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πιεστήριο παπάκι contrachannel.gr το mail της εκπομπής. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ επί του πιεστηρίου, δεύτερο μέρος, ζωντανός διάλογος και στο διάλειμμα. Πάμε τώρα όμως στον Γιάννη Καρούζο, τον εργατολόγο μας, να μας πει. Να μας πει. Και τι μελιγενέστε, καλά λέμε για τις κάλπες. Για τις κάλπες. Ναι, και για τις κάλπες ένα σχόλιο. Άμα τι λέει και η αγορά. Κάλπες, το μήνυμα που παίρνει η αγορά και προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, είναι ότι ο λαός πλέον δεν συγχωρεί τίποτα. Κινείται σε χρόνους ντετέ η όποια αντίδρασή του, δημιουργείται μια σοβαρή χημική αντίδραση δράση-αντίδραση. Ο λαός τελικά δεν ξεχνά, τιμωρεί πάρα πολύ γρήγορα. Και νομίζω ότι αυτό θα το πληρώνει κάθε νέα κυβέρνηση που θα σχηματίζεται μέχρι ότου φύγουμε και αποξενωθούμε πλήρως από την μνημονιακή πολιτική. Έχουν πολλές κυβερνήσεις το στοίχημα να μην βρεθούν στη θέση αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν μια σοβαρή πτώση του ΣΥΡΙΖΑ στις δυνάμεις του, και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά όσο είμαστε δεμένοι σε ένα μνημόνιο και κανείς δεν έχει το πολιτικό θάρρος να βγει και να πει τα όρια αυτής της πολιτικής που υπόσχεται ποια είναι. Χωρίς να μπει ο τόπος σε μια σοβαρή συζήτηση για το μοντέλο ανάπτυξης στην οικονομία που θέλουμε, χωρίς κανείς, μόνο το 2019 είναι ένα εκλογικό έτος, να μιλήσει ουσιαστικά για τα προβλήματα του λαού την επόμενη μέρα, στην εργασία. Παραδείγματος χάρη, σήμερα αγνοούμε το γεγονός ότι το 2018 έκλεισε με 570.000 συμπολίτες μας με μισθό κάτω από 500 ευρώ. 250.000 εργαζόμενοι με μισθό κάτω από 200 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, νούμερα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Και η επόμενη μέρα, πώς διαγράφεται, ψηφίστηκε ένας νόμος προημερών. Μα δεν είπαμε κατώτατο μισθό. 650 ευρώ, ναι, κατώτατο μισθό. Και πώς 500 αυτό που είπα. Αυτά όμως, αν δεν υπάρξει και μια παρέμβαση του κράτους για μια πολιτική δημόσιων επενδύσεων, η οποία θα βελτιώσει και θα τσιράρει σιγά σιγά η οικονομία, στο πω έτσι. Μα έχουν μηδενίσει τις δημόσιες. Με το γεγονός ότι έχουμε 58% πτώση στην περίοδο της κρίσης των δημόσιων επενδύσεων, αν δεν βελτιωθεί και αυτό, δεν πρόκειται να υπάρχει ανάκαμψη και είναι σίγουρο ότι τα 650 ευρώ δεν θα πάνε στην κατανάλωση. Συγνώμη, τα 650 ευρώ κλείνουν τρύπες. Τα στοιχεία που λέει ο κ. Καρούζος δείχνουν κάτι άλλο. Ότι για ποιο ασφαλιστικό μιλάμε και ποια βιωσιμότητα, με τι εισφορές και με τι μισθούς τώρα πρέπει να κάνουμε. Καλά, δεν συζητάμε ακόμα και για ασφαλιστικό. Επίσης, συζητάγαμε για το ΛΕΠΕΤΕ προηγουμένως, συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας, 16.000 απλήρωτοι πόσους μήνες τώρα. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ακόμα είναι απλήρωτοι συνταξιούχοι Εθνικής Τράπεζας. Λες και απευθυνόμαστε μια κατηγορία πλούσιων ή συνταξιούχοι. Οι ιούχοι της Εθνικής Τράπεζας δεν παίρνουν το ΛΕΠΕΤΕ εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και το κράτος νύπτει τα σχήρας του, η Εθνική δεν πληρώνει και μένει μια κατηγορία. Το ποσό είναι ένα συνταξιούχο το μήνα. Το ποσό κυμαίνεται. Μπορεί να είναι 400 ευρώ, μπορεί να είναι 600 ευρώ, μπορεί να είναι 700 ευρώ, μπορεί να είναι 250 ευρώ. Το χρόνο ή το μήνα. Το μήνα. Είναι ένα σοβαρό εισόδημα. Τέλος πάντων, εγώ τι θέλω να πω. Ψηφίστηκε πρόσφατα ένας νόμος, ο οποίος δημιούργησε ένα τεράστιο θέμα. Είτε θα το δει κανείς φιλεργατικά, είτε θα το δει αντεεργατικά, ξέρω εγώ, δημιούργησε ένα τεράστιο θέμα που αλλάζει τα πάντα στις απολύσεις. Είναι ένα μεμονωμένο μέτρο που κανείς θα το πει θετικό. Να σας πω για παράδειγμα.
ο εργαζόμενος δεν θα απολύεται παρά μόνο αν συντρέχει βάσιμος λόγος. Βγάλετε άκρη τώρα. Κάθε επιχείρηση από τις 17 Μαΐου σπάει τα τηλέφωνα στο γραφείο μας και κάθε εργαζόμενος, αν σωστά απολύει τον άλλον επειδή είναι τεμπέλης, αν σωστά απολύει τον άλλον επειδή κακομίλησε σε έναν συνάδελφό του, αν δηλαδή συντρέχει ένας βάσιμος λόγος απόλυσης. Και το επιχείρημα της κυβέρνησης ποιο είναι? Ότι εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Δεν είναι απλά τα πράγματα όμως στο εργατικό δίκαιο. Γιατί ο νόμος αυτός είχε θεσπιστεί στη χώρα μας από το 2016. Ήρθε ο Άριος Πάος και λέει: αυτός ο νόμος δεν χρειαζόταν στην Ελλάδα, γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύουμε τους εργαζόμενους. Τον επαναδιατυπώνει προεκλογικά η κυβέρνηση και τον φέρνει προς ψήφιση. Με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει πραγματικά ένα χάος στην αγορά για τον περίφημο βάσιμο λόγο. Δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην πράξη και δημιουργείται μια διελκυστίνδα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Άρα θέλω να πω: ναι, μεν χαρακτηρίζω την κυβέρνηση και το κλείνω. Με την αποζημίωση που του δίνει. Δεν μπορεί να απολύσει. Όχι, δεν μπορεί να απολύσει μόνο με αποζημίωση. Πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει ότι υπήρχε και βάσιμος λόγος για την απόλυση. Τι σημαίνει βάσιμος λόγος? Έτσι δεν φράζει όμως και τις ανεξέλεγκτες απολύσεις. Κοιτάξτε. Με αυτόν τον τρόπο. Οι ανεξέλεγκτες απολύσεις στην Ελλάδα ούτως ή άλλως κρινόντουσαν αν είναι καταχρηστικές ή όχι, κύριε Χαραζιά. Άρα και εκεί η νομολογία είναι τεράστια. Τώρα, για παράδειγμα, όταν εσύ μεταθέτεις το πεδίο του βάρους στον εργοδότη να αποδεικνύει, αν έχει βάσιμο λόγο να αποδεικνύει, αύριο ο βάσιμος λόγος μπορεί να είναι και ότι δεν είναι σωστή η εμφάνισή του. Μπορεί να υπάρχει νομολογία που σιγά σιγά θα διαπλάσει και αυτού του είδους τις περιπτώσεις ως κανόνες βάσιμου λόγου. Και θα πάμε έτσι σε μια αντεργατική στο βάθος του χρόνου πολιτική απέναντι στον εργαζόμενο, αντί να θέλουμε να τον προστατεύσουμε. Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα μπορεί να είναι μειωτικό τελικά για τον εργαζόμενο. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα δεν είχε ανάγκη τέτοιων μέτρων. Τι θέλω να πω? Σε άλλες χώρες υπάρχει. Αυτό το μέτρο, κύριε Κούρη, έρχεται από το 2016 με την κύρωση του Ευρωπαϊκού Αναθεωρημένου Κοινωνικού Χάρτη, αλλά κυρίως φωτογράφησε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Θυμάστε, τα συζητούσαν για τις εκπομπές σας, που είχαν ουσιαστικά υιοθετήσει εκείνη την περίοδο αντεργατικά μέτρα. Ο Ρέντσι, αν θυμάστε καλά, τα μέτρα του Jobs Act που εύκολα έκανε τις απολύσεις, που ο Μακρόν επιχείρησε επίσης να υιοθετήσει και ο προκάτοχός του πήρε τέτοια μέτρα. Εκεί ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί φωτογράφησε περισσότερο την προστασία των εργαζομένων. Η Ελλάδα είχε ούτως ή άλλως κύρωσε αυτό το νόμο επί Κατρούγκαλου, ναι, αλλά ο Άριος Πάγος ήδη από το 2018 είπε ότι ο νόμος αυτός περισσεύει για την Ελλάδα, υπάρχει προστατευτικό δίκαιο, θα δυσκολεύσει ζωή και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Κύριε Καρούση, και ενώ το λέει αυτό ο Άριος Πάγος, θεσπίσετε παραπάνω. Δεν είχαμε από το 2010 και μετά με τους νόμους Λοβέρδου και λοιπόν που αυξηθήκαν οι απολύσεις χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Ναι. Αλλά είχαμε. Δεν χρειαζόταν να. Άρα, να... Τι δεν είχαμε, τι δεν όχι, υπήρχε τότε δεν και είχα. Προστατευόταν ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος. Σου έλεγε ότι αν θα σε ενημερώσω τρεις μήνες νωρίτερα, θα παίρνεις την αποζημίωσή σου τόσο. Και τώρα εσύ. Μα κάποια στιγμή δεν πρέπει να προστατευτεί ο εργαζόμενος. Όχι, αλλά έχει δουλειά. Τι είναι, δε. Αν ο εργαζόμενος απολύεται. Ναι, αλλά και άμα σε διώχνει και γιατί έτσι το θέλω. Δεν τον θέλει. Γιατί αν τον θέλει και αν είναι καλός ο υπάλληλος, για να αποδιώξει. Το να διώξω έναν εργαζόμενο έτσι το θέλω, δεν μπορεί κανείς πλέον να το πει με ασφάλεια και δεν το λέει κανείς με ασφάλεια από το 1920 που έχουμε προστατευτική νομοθεσία για τον εργαζόμενο. Εγώ λέω γιατί λέει το 2010 και μετά που λέει. Το έτσι θέλω είναι καταχρηστικό. Δεν μπορεί εύκολα ένας να το πει. Άρα τι θέλω να πω. Αν παρεμβαίνουμε στην αγορά, εγώ σας λέω είναι φιλεργατικό το μέτρο. Βλέπετε όμως πώς ξεσηκώθηκαν ένα σωρό κοινωνικής φορείς. Κανείς δεν το χαιρέτησε. Ούτε ακόμα και η ίδια η ΕΣΕ. Αν παρεμβαίνουμε στην αγορά με ασπιρίνες, κάνουμε εντυπωσιακά πολιτικά μέτρα παραμονές των εκλογών και τα διαρθρωτικά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος της εργασίας δεν τα βλέπουμε μπροστά μας. Ποια είναι αυτά? Είναι η σφοροδιαφυγή, η μαύρη εργασία και το γεγονός ότι δεν δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Δεν είναι τώρα να κάνεις τη ζωή δύσκολη ενός εργοδότη να του πεις δεν θα τον απολύσεις σήμερα, γιατί ο κακός εργοδότης δεν θα σεβαστεί κανένα νόμο. Όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις που ήταν κακοί εργοδότες κλείνανε, πτωχεύανε και δεν πήραν κανέναν. Και ακόμα είναι στα δικαστήρια από 5 χρόνια και μετά. Δείτε τους εργαζόμενους του ΜΕΚΑ, εγώ τους εκπροσωπούσα. Τους εργαζόμενους του ελεύθερου τύπου, τους πρώτους. Του εργαζόμενου του αδέσμευτου τύπου. Όλοι αυτοί πληρώθηκαν? Ποτέ. Του Άλτερ έχουν πληρωθεί κανένα του. Τι θέλω να πω, ο κακός εργοδότης δεν φοβάται τους νόμους. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Άρα. Αποτέλεσμα και κλείνω. Αν δεν υπάρξουν ριζικά μέτρα, και εδώ πρέπει να τοποθετηθούν όλοι, και η αυριανή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Ποια μέτρα στην εργασία θα πάρει, αλλά και ποια μέτρα τους αφήνουν να πάρουν. Όχι αύριο όλα αυτά να βγαίνουν σαν προεκλογικό πρόγραμμα και παραμονές υλοποίησής τους ή θεσμοί να τα κόβουν. Για να ξέρει ο πολίτης, ο Έλληνας, την ψήφο του πλέον την οριοθετεί ένα σύστημα παραεξουσίας που λέγεται Τρόικα και θεσμοί ή όχι. Για αυτή την περίπτωση της απόλυσης, ποια νομοθεσία άλλης χώρας Ευρωπαϊκής θα ήταν σωστή να έρθει στην Ελλάδα? Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ έχω εξετάσει σχεδόν το σύνολο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ας πούμε, και όπως την παρακολουθώ. Νομίζω αυτή τη στιγμή πιο κοντά στη χώρα μας είναι η νομοθεσία της Ιταλίας, που αναγνωρίζει πράγματι ένα δικαίωμα απόλυσης στον εργοδότη, όχι όμως υπό ανεξέλεκτο
και απεριόριστο τρόπο. Δεύτερον, περιορίζει το δικαίωμα επαναπρόσληψης του εργαζόμενου σε περιπτώσεις που πράγματι έχει αδικηθεί και όχι αν έχει κλέψει ή έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, ακόμα και αν δικαιωθεί, υποχρεώνεται τότε ο εργοδότης να του δώσει μεγαλύτερη αποζημίωση παρά να τον ξαναπάρει στη δουλειά του. Υπάρχει μια έτσι φιλεργατική και θα έλεγα μια ισόρροπη νομοθεσία απέναντι και στον εργοδότη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα τις θέσεις εργασίας τις δίνουν και εργοδότες, κύριε Γουρή. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει και μια υγιής επιχείρηση, δεν αναφερόμαστε στους κακούς εργοδότες. Αν πεταξάμε το ρόλο υποστηριχτή του κακού εργοδότη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα διαλύσει το σύστημα γιατί ο εργοδότης δεν διαλύει ένα σύστημα. Είναι το θέμα, Χρήστο. Τα τρία μνημόνια το διαλύσαν το σύστημα. Ναι, αυτό λέμε. Χρήστο, ο εργοδότης θα είναι τρελός να απολύσει κάποιον που δουλεύει σωστά. Καλά, υπάρχουν και τρελοί εργοδότες. Εξαρτάται. Επειδή γιατί είναι από... και ο άλλος που κυνηγάει μόνο το κέρδος. Επειδή... Και σου επειδή... λέει, εδώ με ζημιογόνους αν έχω. Πάμε λίγο στον πυρήνα. Πάμε λίγο και όχι μία να... Ο εργαζόμενος θα σχολάσει το μεσημέρι. Ο εργοδότης μπορεί να μην κοιμηθεί όλη νύχτα. Ναι, αλλά μπορεί να το κρατήσει όμως και 12 ώρες και να μην πληρώσει. Λοιπόν, εγώ τι θέλω να πω και να κλείσω. Είναι τόσες πληρώσεις. Αυτό σε εσάς, επειδή ακούω... Το μνημόνιο. Άκουσα προσεκτικά, κύριε Φρασιά. Άκουσα προσεκτικά το τι είπατε. Στην κυβέρνηση, γιατί πανηγυρίζουν. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι και ξεκάθαρο. Όχι, να ολοκληρώσω και να σας πω. Ναι. Και η κυρία Χρυσόγλου, μάλιστα, προσπαθεί να το λιάνει. Παίρνει θετικά μηνύματα, τουλάχιστον αυτό προσπαθεί. Την άκουγα και χθες εδώ στο δελτίο του Κόντρα. Και μάλιστα μαθαίνω θα είναι και υποψήφια στο δυτικό τομέα στην Αθήνα, της Β' Αθηνών. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Αφού είναι τόσο καλά, δηλαδή, γι' αυτό πάει και στο δυτικό τομέα. Ένα λεπτάκι, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Εγώ οφείλω να πω ότι η κυρία Χρυσόγλου. Να πω κάτι. Η κυρία Χρυσόγλου πράγματι έκανε κάποιες παρεμβάσεις τομές, θα έλεγα, στο εργατικό δίκαιο. Μάλιστα, να λέμε και τα καλά. Άμα είναι, έτσι, έκανε κάποια θετικές παρεμβάσεις. Το θέμα είναι όμως αν, όταν έχουμε έναν ασθενή που πάσχει από καρκίνο, μια ασπιρίνα του αρκεί για να μπορέσει να επιβιώσει για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και όταν λοιπόν έχουμε τρία μνημόνια στην πλάτη μας, ουσιαστικά τρεις και ένα τέταρτο εντός εισαγωγικών με τους περιορισμούς που έχουμε, και το μέτρο που απασχολεί την κυβέρνηση είναι να προστατεύσω την απόλυση, που όμως ο Άριος Πάγος έχει πει ότι δεν έχει ανάγκη να προστατευτεί, γιατί ούτως ή άλλως στη χώρα μας οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση δημιουργεί στρέβλωση και κατ' ουσίαν από το 2016 και μετά έχουμε έτσι κι αλλιώς που κυρώθηκε ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης προστατευτική νομοθεσία. Για μένα το να μην παρεμβαίνει αλλού και παραμονές των ολογών να παρεμβαίνει σε μια διάταξη που ούτως ή άλλως την έχει ψηφίσει από το 2016, που ο Άριος Πάγος έχει πει δεν χρειάζεται, αυτό είναι εντυπωσιακό. Η ΓΕΣΕ την επιδοκίμασε. Δεν ξέρω. Δεν ανακοίνωσε τίποτα. Η ΓΕΣΕ έχει και ένα πρόβλημα τώρα λειτουργία τη. Όπως ξέρετε. Γιατί δεν είναι ακόμα. Δεν υπάρχει οργάνωση. Εγώ όμως θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μπορούμε να κινηθούμε ανεξάρτητα με δικούς μας νόμους ή αυτούς που μας επιβάλλει και αυτούς που έχουμε υπογράψει, λοιπόν, με τα μνημόνια και τα τελευταία και τα προηγούμενα. Λοιπόν, να ξέρει, πολύ σωστή παρατήρηση, κύριε Χαλαζιά, και τελειώνω για να μην μονοπολώ. Να ξέρει ο Έλληνας ψηφοφόρος και ο Έλληνας πολίτης το εξής απλό. Ο περιορισμός αυτή τη στιγμή του ελληνικού κράτους δεν προέρχεται από το τι ισχύει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και άρα λέμε, α, είναι η Ευρώπη που μας προστατεύει, υπάρχουν ευρωπαϊκές κοινότητες οδηγίες, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ανά πάσα στιγμή, η οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί δυστυχώς να υιοθετήσει ένα αντεργατικό μέτρο, ακόμα και σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες. Και αυτό γιατί έχουμε χωρίσει τη λαϊκή κυριαρχία, ήδη από την πρώτη υπογραφή του πρώτου μνημονίου, στους τροϊκανούς τότε, στους θεσμούς σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κριτήριο κατά πόσο κάποιος μπορεί να χαράξει και να παράξει μια πολιτική στο εργατικό τομέα, στις εργασιακές σχέσεις, που να είναι κοντά στον εργαζόμενο. Υπάρχει πλαφόν, κύριε Χαλαζιά. Τώρα, η ασφάλεια του ότι ζω σε μια Ευρώπη που παράγει φιλεργατική νομοθεσία, που έχουμε ένα κοινωνικό κράτος ακόμα ισχυρό, αυτό για μένα είναι να το αναζητήσουμε. Δεν είναι θέσφατο, δεν είναι δεδομένο. Και αυτό δείχνουν και τα εκλογικά αποτελέσματα και στην Ευρώπη. Πώς αμφισβητείται αυτό το μοντέλο. Μην ξεχνάμε, γιατί η πλειοψηφία του κόσμου δεν το ξέρει πώς γίνεται η συζήτηση σε ένα νομοσχέδιο. Όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, καλή ώρα σαν και αυτό, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, έχει περάσει από τη συζήτηση στις επιτροπές. Στις επιτροπές, η δεύτερη συνεδρίαση, καλούνται οι φορείς. Εκπρόσωποι των φορέων. Τους ακούει κανένας. Εκφράζουν την άποψή τους. Ναι, τους ακούει κανένας. Τις αντιρρήσεις τους και όλα αυτά. Μέσα σε ένα χρόνο που τους δίνουν 2 λεπτά, εκφράζουν αντιρρήσεις ή πρόθεση για προτάσεις για διόρθωση, για βελτίωση του νομοσχεδίου. Δεν τους ακούει κανένας. Τύπης είναι το απλό. Άρα λοιπόν όμως και οι φορείς, εάν θέλουν πραγματικά να δικαιολογούν το ρόλο τους, θα πρέπει να βρουν κάποιο τρόπο ώστε να ακούγονται ή τουλάχιστον οι προτάσεις που καταθέτουν να πάνε στον αέρα. Είναι σαν τους βουλευτές, ανέβαινε, μα το επικύρωσαν οι φορείς. Πάρ' τα πω και κούρευτο. Είναι σαν τους ευρωβουλευτές. Οι φορείς κίνημα τους ερωτήσεις. Μα τώρα σωρά. Δεν ισχύει τίποτα. Θέλεις να τοποθετήσεις ή να πάμε
Στα στο κίνημα αλλαγής. Και στο κίνημα αλλαγής. Τι γίνεται. Στο κίνημα αλλαγής η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο ξανακαρκασμός του κ. Βενιζέλου σε αποχώρηση έχει να κάνει με ένα σχεδιασμό για τις μεθεπόμενες εκλογές για την απλή αναλογική. Νομίζω ότι θα ακολουθήσει και ο κ. Λοβέρδος. Πώς. Νομίζω ότι θα ακολουθήσει και ο κ. Λοβέρδος. Νομίζω, λέω. Εγώ έλεγα από χθες το βράδυ πάλι. Θα ακολουθήσει, εννοεί. Ότι θα φύγει ο κ. Λοβέρδος. Η αίσθηση που υπάρχει. Εγώ το έλεγα χθες το βράδυ, σε διακόπτω, να δούμε τι μέρη τι θα κάνει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν το έλεγα τυχαία. Η αίσθηση που υπάρχει. Για ποιο πράγμα. Η αίσθηση που υπάρχει καταλάβει. Είναι ότι η κίνηση. Τι υπάρχει δηλαδή στην πιάτσα, η κίνηση. Θα σου πω. Η κίνηση έγινε προκειμένου να είναι λυμμένα τα χέρια τη κυρία Γεννηματά, προκειμένου αν χρειαστεί να μπορέσει να προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Με το βλέμμα. Γιατί όμως πες, γιατί ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Λοβέρδος και κάποιοι άλλοι βουλευτές, δύο-τρεις, είχαν το βλέμμα. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Καταρχήν, ο κ. Λοβέρδος έχει στοχοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ με την υπόθεση του Βαρδί. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννούσε ποτέ ο κ. Λοβέρδος, γι' αυτό εκτιμώ ότι θα ακολουθήσει ο κ. Βενιζέλος σε σύγκληση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Βενιζέλος το ίδιο. Άρα, αυτή ο εξαναγκασμός σε αποχώρηση του κ. Βενιζέλου, κατά τη γνώμη, κατά την αίσθηση που υπάρχει, έχει να κάνει με το να είναι λυμμένα τα χέρια τη κ. Γεννηματά, προκειμένου αν χρειαστεί να προσεγγίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, με το βλέμμα και στις μεθεπόμενες εκλογές όποτε γίνουν, είναι απλή λογική. Μου έλεγε ωστόσο, το απόγευμα στέλεχος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, ότι έχουν δεσμευθεί ότι μετά τις εκλογές θα συμπράξουν σε κατάργηση της απλής αναλογικής. Με την Δημοκρατία. Το λέει ο βουλευτής. Μου λέει, γιατί μ' άκουσε που το συζητούσα. Λάμπρο μου, συγγνώμη. Τελικά. Πρώτον, μας έχει ζαλίσει ο Βενιζέλος με την ανακοίνωσή του ότι είναι ουρά του ΣΥΡΙΖΑ το ΚΙΝΑΛ. Το θέμα είναι, Λαμπρό, σε αυτό που επισημαίνεις, μια προϋπόθεση θα μπορεί να κάνει κολεγιά με το ΣΥΡΙΖΑ, αν σχηματίζει κυβέρνηση. Αυτό σου λέω. Αν σχηματίζει κυβέρνηση το ΚΙΝΑΛ. Αυτό σου λέω. Ναι, δεν φαίνεται στον ορίζοντα το πράγμα. Γι' αυτό σου είπα με το βλέμμα, κατά τη γνώμη μου. Με το βλέμμα στην απλή αναλογική. Μα εκείνο, γιατί αναλογική. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το θέλει κανένα κόμμα. Ναι, αλλά πρόσεξε. Διότι υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Και όπως έγινε με το θέμα των δημοτικών συμβούλων, είναι αντίγραφο. Μα και ό,τι έκανε στην τοπική αυτοδιοίκηση, το έκανε και στην κεντρική πολιτική σκηνή, με το εξής σκεπτικό. Ότι η Νέα Δημοκρατία, ότι θα πασάρει στη Νέα Δημοκρατία ένα παγιδευμένο τοπίο, ευελπιστεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη θητεία. Αν υπήρχε όμως αυτό το σκεπτικό σε κάποιους πασόκους, θα πήγαμε. Τότε δεν πηγαίνανε πριν από τις εκλογές. Δεν πηγαίνανε. Τότε που κάναμε το άνοιγμα με τις γέφυρες. Επανειμένο ο κύριο Τσίπρας είπε, ελάτε μαζί. Ναι, αλλά με ποιο θα πήγαινε ο κύριο Βενιζέλο. Θα πήγαινε σαν τη Σάρτα στο γεφύρι. Θα πήγαινε ο κύριο Βενιζέλο και ο κύριο Λοβέρδος με το ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που είχαν στοχοποιηθεί με την υπόθεση Νοβάρτη. Επομένως. Αλλά αυτό όμως δεν έχει ακουστεί από πλευρά γεννηματά ότι θα κάνουν συνεργασία με το. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εκ των πραγμάτων, έτσι, αν το αποφασίσει, προφανώς έχει μεγαλύτερη ευχέρεια από το αν είχε τον κύριο Βενιζέλο στο κόμμα και από το αν έχει τον κύριο Λοβέρδο. Αν αποφασίσει να το κάνει, εγώ επιμένω ότι γίνεται με το βλέμμα στην απλή αναλογική. Το θέμα είναι, το πρόβλημα που υπάρχει, ξέρετε ποιο είναι. Εάν έρθει πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία και δεν σχηματίζει 151, τότε το δίλημα θα είναι στο κίνημα αλλαγής, τι θα κάνει με την απειλή ότι αν πάμε σε εκλογές, απλή αναλογική. Και η επόμενη κυβέρνηση θα είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, μα προκύψει απλή αναλογική. Δεν μπορεί να σχηματιστεί άλλη. Γι' αυτό λέω. Το μπάχαλο θα γίνει. Ή Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ. Ναι, αλλά αν είναι να πα σε τριπλό σχήμα, γιατί να μην πα σε διπλό. Και να μην ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα στι εκλογέ. Γιατί φαντάζομαι ότι έναν πόλο ο οποίος να λειτουργεί ως άλλοθε και για τους δύο το χρειάζονται. Το θέμα θα διαλυθούν όλοι για την πληρώση. Είναι όλα τα άλλα κόμματα. Τέτοιες αιμομιξίες στο τέλος καταλήγουν σε εκείνο που δεν διαφωνώ καθόλου. Σε όλο το σκεπτικό. Δεν διαφωνώ. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Μάκη, η απλή αναλογική προωθήθηκε από τον κύριο Τσίπρα με το σκεπτικό ότι γνωρίζοντας ότι θα πασάρει θα δώσει στην Νέα Δημοκρατία μια πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση σε κάθε επίπεδο, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην ασφάλεια, στους θεσμούς κλπ. Ευελπιστώντας ότι η Νέα Δημοκρατία, εφόσον εκλεγεί η κυβέρνηση, και όπως φαίνεται θα είναι, δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη θητεία. Δεν θα έχει μια ομαλή πορεία. Άρα, ευελπιστώντας πάλι ότι θα επισπευθεί η ημερομηνία των επόμενων εκλογών. Μα και αυτό είναι. Γι' αυτό συμφωνώ. Οι σχεδιασμοί όμως δεν του βγήκαν τώρα.
ούτε τώρα. Όλοι οι σχεδιασμοί βγήκαν επούμενα. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αλλά ό,τι έκανε, ό,τι έκανε στην κεντρική πολιτική σκηνή, το έκανε στην τοπική αυτοδιοίκηση με το ίδιο σκεπτικό. Εγώ πιστεύω ότι την απλή αναλογή, την απλή αναλογική την έκανε απλούστατα και μόνο γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Δεν είναι για τους άλλους να μπερδέψει. Ακριβώς. Και άλλο, να μην υπάρχει το κεντρικό. Να είναι ο κεντρικός. Με τέτοια ποσοστά, ποιο κεντρικό. Πρώτο πάμε στη Μαρία για να μην χάσουμε το ρεπορτάζ στο κοινάλ. Άρα ο στόχος του Τσίπρα ποιο είναι και πιστεύω συμφωνούμε όλοι. Όχι αν θα ανατρέψει το αποτέλεσμα, να μην πάρει αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Και να είναι πρωταγωνιστή στην κεντροαριστερά. Θα μην πάρει ό,τι εξαρτάται από τον κύριο Τσίπρα. Να πάρει αυτοδυναμία. Τι κυνηγάει, λέω. Τι κυνηγάει ίσω να ανεβάσει τα ποσοστά του. Πώ θα ανεβάσει την κυρία Τσίπρα. Ναι, πώ θα ανεβάσει. Σε τι. Όταν γίνουν εκλογές τώρα. Αυτό δεν είναι. Τι κυνηγάει να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Μήπως δεν πάρει ο Νέα Δημοκρατία. Μήπως μπορεί να μέσα και δεν πάρει. Πάντως, επειδή μου είπε βουλευτής του κοινάλου το απόγευμα κιόλας ότι έχουν δεσμευτεί ότι θα ψηφίσουν την κατάρριξη της αναλογικής, αυτό προϋποθέτει αυξημένη πλειοψηφία, έτσι. 180. Για να ισχύσει από το 180 λάμπρο βγάζει και πρώτη δημοκρατία. Για να μην είναι αυτό δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι η απλή αναλογική που θα διαλύσει την κυβέρνηση. Οι εκλογές που θα γίνουν στις 7 Ιουλίου γίνονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη της απλής αναλογικής των επόμενων εκλογών. Γι' αυτό το λόγο το δίλημα θα είναι βαθύ, θα είναι ακραίο και θα είναι και διχαστικό. Σε αυτό το δίλημα, το διχαστικό, όπου ο κύριος Μητσοτάκης θα λέει «Εγώ θέλω ισχυρή εντολή για να κυβερνηθεί η χώρα», ο ΣΥΡΙΖΑ απ' την άλλη θα υποστηρίζει ότι να μην αφήσετε να έρθει δεξιά γιατί θα σας... Είναι πιο δεξιά, μου φαίνεται. Ακριβώς. Εκεί θα συνθλιβούν τα μικρά κόμματα. Να, και πώς αντιδρά τώρα. Το ήδη καθημαγμένο κοινάλ, γιατί δεν μπορεί να πανηγυρίζει όταν πήρε μικρότερο ποσοστό από αυτό που είχε πάρει δουλειά. Έρχεται λοιπόν τώρα και λέει, επί της αρχής εγώ θα συμφωνήσω. Καμία θέση για κανέναν δεν είναι δεδομένη σε οποιοδήποτε κόμμα. Όμως. Έρχεται το κίνημα αλλαγής σήμερα και λέει ότι το ψηφοδέλτιο επικρατείας, που εκεί κανονικά πρέπει να βάλεις τα σύμβολά σου, όποια θεωρείς σύμβολα, γιατί να θυμίσω ότι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας έμπαινε ο Γιάννης Αλευράς, έμπαινε η Μελίνα Μερκούρη, έμπαινε ο Γιώργος Γεννηματάς. Και σήμερα έρχεσαι και προτείνεις τον Γιώργο Καμίνη. Πώς θα εξηγήσει η ηγεσία του κινήματος αλλαγής στους ψηφοφόρους αυτή την πολιτική επιλογή? Να θυμίσω ότι όταν το 2010 ήρθε ο κύριος Καμίνης για τις εκλογές του Οκτωβρίου στο ΠΑΣΟΚ, έπρεπε να πάμε τότε. Στην οργάνωση της Αλφα Αθήνας και να πούμε ότι η επιλογή Παπανδρέου είναι ο κύριος Καμίνης. Στηρίξαμε την επιλογή σε τρία πράγματα. Για να προσπαθήσουμε να πείσουμε την οργάνωση. Όπου δεν θέλετε να σας πω ότι μέχρι και καρέκλες κυκλοφόρησαν δεξιά και αριστερά μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση. Για πού λες τώρα? Και είπαμε τότε το εξής στην οργάνωση ΠΑΣΟΚ της Αλφα Αθηνών. Α, γιατί οι καρέκλες έπεσαν και στην Κουμουνδούρ την Κυριακή. Η Αθήνα το 2010 είχε ένα κακό δήμαρχο. Καταγεγραμμένο και σε δημοσκόπηση. Αντιδρούσε καλά σε έναν άνθρωπο που ήταν πανεπιστημιακός, αντιδρούσε καλά στο θεσμό του συνηγόρου του πολίτη και ήθελε αλλαγή. Ο κύριος Καμίνης λοιπόν ήρθε ως προσωπικότητα. Δεν ήρθε φέρνοντας ψήφους. Οι ψήφοι μαζεύτηκαν μία-μία στην πρώτη εκλογή του κυρίου Καμίνη από το ΠΑΣΟΚ και τους ανθρώπους που έτρεξαν τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν και κυβέρνηση. Μετά εκείνος επανεξελέγει. Δεν θα διαφωνήσω ότι μετά εκλέχθηκε με τις δυνάμεις τις δικές του. Παρά τα αυτά όμως φαίνεται ότι στις εξωκομματικές εκλογές του κινήματος αλλαγής δεν εξέφρασε μια μεγάλη πλειοψηφία. Γιατί δεν ήρθε καν δεύτερος να μπει στο δεύτερο γύρο με την κυρία Γεννηματά. Τρίτος δεν ήταν. Ακριβώς. Δεύτερος ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Σήμερα λοιπόν, πώς θα μπορέσει το κίνημα αλλαγής να εξηγήσει αυτή την επιλογή? Ο κύριος Καμίνης έχει έρθει ως προσωπικότητα. Εδώ όμως χρειάζεται κάποιος να μπορεί να μαζέψει ψήφους. Ο λόγος ποιος μπορεί να είναι της κυρία Γεννηματά? Δεν το γνωρίζω. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δηλαδή. Ποιο είναι το σκεπτικό? Ή θέλει να απαλλαγεί από τον κύριο Βενιζέλο. Κύριε, ο κύριος Βενιζέλος, γιατί να μην πάει με Σταυρό? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μπορούσε να πάει, έχει εκλογική περιφέρεια, την Αθήνα στο Λίξο. Είναι πολιτικό. Στη συνέντευξη που έδωσε, δεν βλέπω ερώτηση. Ο ίδιος λέει ότι δεν εγώ το ζήτησα ποτέ. Γιατί το κύριε Γεννηματά. Δεν ξεχνάμε ότι ο Βενιζέλος. Διαψεύδεται η κυρία Γεννηματά. Μπροστά, οι δύο σας κάναμε τη συζήτηση. Και το ξέρει καλύτερα και από μένα, ο Βενιζέλος εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ το 1989. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Δεν ήταν και μία, πέρα από την προσωπική του, το προσωπικό του εγώ. Γιατί μου μιλούσε για εγώ. Δεν έφερε ψήφους. Έτσι. Δεν έφερε ιδιαίτερους ψήφους. Έβλεπε ότι ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, στην Άλφα Θεσσαλονίκη, δεν βγαίνει. Και ήθελε να διασφαλίσει μία θέση στο κοινοβούλιο. Και δεν δεχόταν καμία άλλη υπόθεση. Με συγχωρείτε. Πότε έμαθα εγώ. Αν ένας ο οποίος δεν βγαίνει μέσα από το κοινά. Με συγχωρείτε. Αν ένας ο οποίος δεν βγαίνει. Θέλεις, σε όποια περιφέρεια θέλεις να κατέβεις.
και εμείς θα σε βοηθήσουμε να είσαι βουλευτή. Χρήστο, αν δεν έβγαινε στη γενέτειρά του, τότε γιατί να το βάλει κάποιο τρόπο στο ψηφοδέλτιο που κρατεί. Αυτό δεν είναι. Το χρειάζεται μια στιγμή. Είναι προσωπικότητα. Αν το θέμα είναι. Ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι μια προσωπικότητα αρνητική όμως για πολλοί κόσμο. Ναι, αλλά είναι αυτό που χρειάζεται στη Βουλή. Αυτό που κυριαρχεί. Το χρειάζομαι είναι. Το χρειάζομαι είναι. Δεν είναι η κατάσταση. Αν πάρει τον καθένα στην κλεισάρα, θα του βρει πολλά. Απλώς θα του βρει όμως και πολλά αρνητικά. Τι άλλο. Δεν ξεχνάμε το PSI. Αλλά όμως μην ξεχνάμε του ομοεκρομολογιούχου. Μην ξεχνάμε μία σειρά πράγματα. Μα όλοι έχουν βάλει το χέρι του στο αίμα. Με τα ημόνια. Δεν μπορεί να είναι. Βάλει όμως και κάποιον στο ψηφοδέλτιο. Δεν είναι μόνο να τον βάλει. Το θέμα είναι το θέμα. Να μην είναι και τόσο πολύ λαμπόμενο. Δεν έχω και πολλέ συμπάθειε στον κύριο Βενιζέλο, αλλά να βάλει τον κύριο Βενιζέλο. Και βάζει δύο γραμμή και εγώ θα αυτή δεν εντάξει. Για μένα ο Καμίνης είναι ο πιο αποτυχημένος δήμαρχος που πέρασε τα τελευταία χρόνια από τη... Και δεν μπορούσε να βγει ούτε ευρωβουλευτής. Μακράν. Έτσι, όπου πας, βρωμάει και όπου πας είναι σκοτεινά. Περπατάς εγώ παιδιά έλεγα. 10 χρόνια και δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτή την αιμονή με τον Καμίνη. Δηλαδή το έλεγα και στο Μάκη. Όλη την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών δίπλα στην κυρία Γερματά ο κύριος Καμίνης. Ακούστε μισό το. Ναι, παιδί μου, αλλά αυτή η αγάπη είναι πρωταλάβη. Έτσι. Κάτι θες να πεις εσύ, πες το άντε. Εγώ θέλω να πω. Για την αγάπη. Όχι. οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να σου πω, υποψιάζομαι ότι όλα έχουν ξεκινήσει με τον Βαγγέλη Βενιζέλο όταν είχε πει για πρώτη φορά, είχε εκφράσει την πρόθεσή του με εκείνο το περίφημο ευρύτερο ρόλο. Και να σου πω και κάτι πρωτοποίηση. Και τώρα το είπε και τώρα. Η στρατηγική, τα αυτό που λέω Μάκη τη Δευτέρα, αυτό που είπε, να ξέρει πόνεσαι στη Χαρλάου Τρικούπη. Σου λέει τι είσαι καθοδηγητή Νέα Δημοκρατία είσαι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πάει γεννηματά στην Πάτρα και στον πύργο να στηρίξει τον Κατσιφάρα και όπου πήγαινε μάθαινε ότι ο Σπηλιόπουλος, ο οποίος είναι κολλητός του Βενιζέλου, μην κρυβόμαστε, παίζει ανάποδα. Αυτή είναι η αφορμή για να ξέρετε. Ναι, αυτό το λέτε εσείς όμως κύριε Σκιάδη, με αυτό αν είναι θα πρέπει να το πει. Ποιος να το πει. Αν η κυρία Γεννηματά συνάντησε αυτά τα γεγονότα, θα πρέπει να τα πει. Γιατί υπάρχει και ένα. Εγώ το σώμα... λέω, εγώ θα το πω. Θα το πω το ρεπορτάζ. Ναι, που ψήφισε. Όχι, το ρεπορτάζ δεν πρέπει να είναι. Για κάποιον να πει αυτό. Ενώ πρέπει να το εξηγήσει. Αυτό το κάνει και ο Γεννηματά. Εγώ σα δίνω στοιχείο του ρεπορτάζ. Εάν διαβάσουμε με προσοχή και το άρθρο το Σαββατιάτικο στα νέα του Βενιζέλου, καταλαβαίνουμε ποιο είναι και ποια είναι και η αιτία, έτσι. Άρα με επιβεβαιώνεις. Αρκεί να διαβάσεις το άρθρο. Επικεντρώνεσαι ποιο σημείο. Επικεντρώνεσαι στην κριτική που κάνει σε ό,τι αφορά το κοινάλ. Εκλογές με το Σταυρό. Για, ότι ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ουσιαστικά ήταν λάθος. Δεν το συζητάμε τώρα. Εκλογές έχω την εντύπωση, Χρήστο μου, με το Σταυρό στο χέρι δεν κάνεις. Εδώ υπήρχαν περιπτώσεις τώρα παλιότερων εκλογικών αναμετρήσεων όπου το ΠΑΣΟΚ στήριζε, δίνανε γραμμές για να στηρίζουν αντίπαλα κόμματα για να μην βγουν τα παραδείγματα. Ναι, όλοι το κάνουν. Αλλά αυτό, συγγνώμη, λάθος. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι η Περόνη εκεί που τραβήχθηκε ήταν ο ευρύτερος ρόλος. Εκεί λοιπόν είχε πολλαπλές αναγνώσεις και όπως ξέρουμε καλά το ΠΑΣΟΚ έχει πολλές ζυμώσεις και υπάρχουν και. Και τι σημαίνει ο ευρύτερος ρόλος, τι σημαίνει. Ο ευρύτερος ρόλος θα τον δούμε. Το ξαναείπε και σήμερα, το λέει συχνά. Από την πρώτη φορά που το είχε πει πριν 3-4 μήνες. Ρωτήθηκε πάντως, λέω, Μάκης για πρόεδρος Κομισιόν. Ρωτήθηκε και για αυτό. Αυτό λέω, για να καταλάβει, για να ανεβάσουμε το μήνυμα. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Δηλαδή εκεί που έρχεται σε πλήρη αντίθεση. Το μεγαλύτερο λάθος του κ. Βενιζέλου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή δημιουργεί πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό δεν είναι εμφανή στο τέλος. Μάκη, κατά τη γνώμη μου, η απάντηση ξέρεις ποια είναι. Μαρία, να ρωτήσω κάτι. Το κοινάλ, έστω με τον κύριο Βενιζέλο μαζί και όλους χωρίς αυτό. Είχε προοπτική εκτείναξη των ποσοστών ή έχει οροφή συγκεκριμένη. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Όχι, λοιπόν. Όμως, αν δει κανείς ποιοι εξελέγησαν στις πρώτες θέσεις, που είναι η κυρία Καϊλή και ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει ότι το εκλογικό σώμα προτίμησε στελέχη που είναι πιο κοντά στον κύριο Βενιζέλο παρά στην κυρία Γεννηματά. Ωραία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα έπρεπε να τα έχουν συνυπολογίσει για να ξέρουν και ποιοι είναι. Από τη στιγμή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από τη στιγμή, Γιώργο, από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει προοπτική εκτείναξη των ποσοστών. Η κυρία Γεννηματά, κατά τη γνώμη μου, προτίμησε να έχει ένα κόμμα απολύτως ελεγχόμενο δικό της, προκειμένου να έχει ανοιχτές επιλογές στην εργασία. Σου λέει, από το να πάω από το 7 στο 8 ή από το 6 στο, ή από το 8 στο 9, δεν θα κάνει διαφορά. Αντιθέτως, θα έχω δυσχέρεια στο να κάνω τις επιλογές μου, αν χρειαστεί αύριο μεθαύριο να πάω με τον άλλον. Η διάθεση της κοινωνίας όμως είναι σαφέστατη. Η κοινωνία θέλει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο τα μικρά κόμματα, όχι μόνο το Κίνημα Αλλαγής, αλλά και τα άλλα μικρά, δεν λένε αν θα συνεργαστούν ή όχι με τον πρώτο, που από ό,τι φαίνεται θα είναι η Νέα Δημοκρατία, που αν δεν πάρει αυτοδυναμία θα χρειάζεται συνεργασία για να μην έρθει απλή αναλογική,
τότε θα δίνουν θολό μήνυμα στην κοινωνία. Και αφού η κοινωνία θέλει να διώξει το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρημοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί δηλαδή να πέσουν στην παγίδα, ναι, νομίζοντας ότι κάνουν πολιτική διαχείριση, να αυτοπαγιδευτούν σε ακόμα μικρότερα ποσοστά. Δηλαδή... αυτό ενισχύει δηλαδή, αυτό που λέει η Ματά. Εγώ ούτε με τον ένα ούτε τον άλλο. Θα είμαστε ρυθμιστές. Ναι, ναι. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση, παιδιά. Δηλαδή το ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, το κοινάλ θα πρέπει να πάρει μία θέση. Έτσι, αυτό που ξορκίζουν όλοι στο κοινάλ είναι να γίνει αυτό, να πάρει αυτοδυναμία. Για να μην χρειαστεί να πάρουν θέση. Αυτό που θέλουν. Θα την έχει το κοινάλ, δεν θα την έχει άλλος μετά. Μα αυτό είναι το θέμα. Γιατί σήμερα ο Βεντζέλος είπε επίσης κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είπε ότι ο ίδιος είναι εναντίον της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου όμως να υπάρχει έλεγχος μέσα. Να υπάρχει συνεταίρος. Πάντως, κυρία Επομένως, εσύ, να υπάρχει λογοδοσία συγκεκριμένα, δηλαδή να Επομένως, υπάρχει κάποιος ο οποίος να τραβάει το μανίκι τη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά δηλαδή να είναι συμμέτοχος, να μπει δηλαδή στο... Εταίρος. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είπε. Θέλει αυτό, μια επανάληψη, αυτό εγώ όπως το αντιλαμβάνομαι, θέλει μια επανάληψη, μια επανάληψη του 12-15 Σαμαράς Βενιζέλος, εγώ αυτό φαντάζομαι. Μα πώς όμως θα μπει. Με βερσιόν, γεννηματά, Μητσοτάκη. Ναι, αλλά ο κ. Βενιζέλος κατηγορεί την κυρία Γεννηματά ότι επιχορηγεί την Νέα Δημοκρατία. Ναι, τούμπα. Έτσι όπως το έκανε. Εχθές όμως έλεγε άλλα στην ανακοίνωσή του. Εγώ όμως λέω το εξής. Η Γεννηματά είπε και το άλλο. Δεν μπορεί να σας πει. Ότι οι απόντες σε αυτή τη κρίσιμη μάχη διευκολύνουν απλά το ΣΥΡΙΖΑ. Μία σου. Λάβρο Καλαρίτη, μπορεί ο Βάγγελος Μενιζέλος να είναι υπουργός σε μια κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Εξοκοινοβουλευτικός νομίζω θα μπορούσε. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα το άντεχε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να αντέξει άλλα πρόσωπα πιο ήπια. Τον κύριο Χρυσοκοϊδη και την κυρία Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Θα δεχτεί να πάει από δήμαρχο. Δεν ξέρω αν θα το έχει. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία με βάση την τάση που υπάρχει δεν θα το έχει ανάγκη. Αν όμως για λόγους ευρύτερου. Όχι, έχουν και καλές σχέσεις. Πολύ καλές. Θα το δεχτεί όμως ο Βενιζέλος να πάει από δήμαρχο Κλητήρας. Δεν είναι δήμαρχο Κλητήρας. Είναι αρχηγός του κόμματος ήταν. Το πρόβλημα που θα υπήρχε εκεί, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Καλά, και ο κύριος Στοχαρόπουλος πήγε. Γενικά. Αν δεν συγχαρόπουλος ήταν. Δεν είναι συγκρίνημα νομικά πράγματα. Είσαι προβοκάτορα σου. Μιλάτε για πρόεδρο. Έβαλα για πρόεδρο. Με συγχωρείτε για πρόεδρο δεν είπατε τώρα. Θα χτυπήσει το τηλέφωνό σου. Θα χτυπήσει με Στοχαρόπουλο. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει προφανώς ανάγκη αυτό σε επίπεδο αριθμών ουσίας. Και ένα θέμα που θα υπήρχε, νομίζω ότι μπορεί να το αντέξει. Ένα θέμα που θα υπήρχε όμως είναι ότι ο κ. Βενιζέλος δεν μπορεί να πάρει πιο τίποτα υπουργείο. Και επειδή αν έπαιρνε κάποιο υπουργείο αντίστοιχο με αυτό που φαντάζεται ή θέλει, θα έχει άλλα προβλήματα η Νέα Δημοκρατία εσωτερικής διαχείρισης. Υπάρχει ένα υπουργείο καυτή πατάτα. Μπορεί να θέλει να πάρει εκείνο, το οποίο έχει διατελέσει κιόλας. Το οικονομικό. Όχι. Ποιο. Το δικαιοσύνη. Α, γιατί υπάρχει τον πολιτισμό, έχει πέρασει και από εκεί, άμα. Δεν έχει αρχίσει και υπουργείο. Να ρωτήσω, Λαμπρό, για να επιστρέψουμε σιγά σιγά πάλι στη Μαρία την Καρακλή να μας πει τώρα τι μέλη γενέστε 5 εβδομάδες και πώς θα πάνε τα κόμματα. Ρωτήθηκε βέβαια στη Σία Κοσιόνη τι έχετε να πείτε για αν πάτε Ευρωπαίος Επίτροπος. Είναι μια θέση την οποία θα την έχετε διαχειριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επίσης, αν σας ενδιαφέρει και η Προεδρία της Δημοκρατίας. Βέβαια τα απέκλεισε και τα δύο. Και τι θα έκανε, τι θα έλεγε, ναι. Δεν λέγονται ποτέ. Έχω την εντύπωση. Άλλαξαν οι συνθήκες. Άλλαξαν οι συνθήκες. Νομίζω ότι η θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου θα δοθεί αλλού. Θα δοθεί αλλού. Έχω την εντύπωση. Οι γαλάζιοι ήταν αυτοί που θα πάρει τη θέση αυτή. Έχω την εντύπωση. Και με μια επικράτηση Νέας Δημοκρατίας όπως αυτή που αναμένεται και που πιθανολογούμε όλοι, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστοίχηση εκεί πέρα. Σε ό,τι αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας, είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Πάντως φαντάζομαι ότι αυτός που θα πάει Ευρωπαίος Επίτροπος έτσι όπως το περιγράφεις θα είναι μπορεί τουλάχιστον. Να είναι και γυναίκα. Όχι. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω καλά ρίτης. Θα είναι τουλάχιστον στο επίπεδο του Βενιζέλου και προς τα πάνω. Βέβαια και προς τα πάνω. Εντάξει, όχι, αυτό είπα και προς τα πάνω. Και προς τα πάνω. Είδες πώς το διορθώνω με το πριν. Προς τα πάνω. Ναι. Και προς τα πάνω. Σε ό,τι αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, είναι το Σαμαρά. Ναι, το Σαμαρά είναι. Θα εξαρτηθεί από τη συγκυρία. Τη συγκεκριμένη στιγμή. Θα είναι, θα είναι μια παρτίδα. Δεν θα θέλει επίτροπο να πάει ο Σαμαρά. Είναι περισσότερο, μεγαλύτερο αξίωμα. Ο κ. Σαμαρά. Θα γίνει αντιπρόεδρο στην Κομισιόν. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί γίνονται αντιπρόεδροι. Εντάξει, αντιπρόεδροι είναι χωρί λόγο. Έχουν ρόλο. Έχει αποδοχή και ρεύματα. Έχει, μέσα στο Λουκούτ όχι. Έχει αποδοχή και ρεύματα ο κ. Σαμαρά. Είναι μέγεθο το οποίο δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, στην Ευρώπη. Βάλανο τελεία. 210-34-89-008 το τηλέφωνο επικοινωνία. Πιεστήριο παπάκι κόντρα. Channel.gr το email τη εκπομπή. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Μαρία Κρακλούμη, από εκεί θα ξεκινήσουμε να μα πει αν τα προγράμματα περνούν προ τα κάτω πλέον στου πολίτε
ή έχει προαποφασιστεί. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και του ΣΥΡΙΖΑ και αν έχει προαποφασιστεί τελικά το αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τρίτο και τελευταίο μέρος. Λοιπόν, να σου πω, Μάκη, δεν θέλω να βλέπω τα γένια μας, αλλά σήμερα πραγματικά εκπομπή έχει και πολύ ρεπορτάζ. Έτσι καιρό. Γι' αυτό είναι η Δευτέρα. Του πιεστηρίου, ε. Για πάμε τώρα. Είναι όλο το Σαββατοκύριακο. Καινούργια πράγματα. Μην τα λες αυτά, γιατί χθες το βράδυ εμείς ήμασταν εδώ τη Δευτέρα, δικιά μου ήταν χθες το βράδυ. Μαρία. Και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο, βέβαια, από χθες το βράδυ, γιατί ήταν μεγάλη αποδοχή και πιστεύω και εμείς ενημερώσαμε όσο μπορούσαμε και όσο γίνονταν με καλούς καλεσμένους πληροφορίες. Λοιπόν, τι επιλογές έχει από εδώ πέρα. Καταρχάς, δηλαδή, η καταγραφή που θα κάνουμε για τις εθνικές εκλογές θα ξεκινήσει περίπου στις 10 Ιουνίου για να προλάβει και το πολιτικό σύστημα αλλά και οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν τη νέα κατάσταση και ότι πάμε για εθνικές εκλογές. Ήδη έχουμε κουράσει πάρα πολύ τους πολίτες με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες που συνεχώς δημοσκοπούσαμε. Εσύ έξοδα να πάει στο χωριό και τώρα να θέλω να γυρίσει. Ναι, τους έχουμε κουράσει και εμείς οι δημοσκόπησες. Απαντάνε εύκολα ή σας στέλνουν στο. Στους Δήμους και στις περιφέρειες απαντούσαν πιο εύκολα. Στις ευρωεκλογές υπήρχε ένα κράτημα ακριβώς γιατί είναι και εκλογές που πραγματικά ενώ ναι, μεν μας απασχολούν, φρόντισε ο ΣΥΡΙΖΑ να τις μετατρέψει και αυτές τις εκλογές σε εθνικές εκλογές. Γιατί ήταν λάθος αυτό, λέει, με την νομοθέτηση των μέτρων, δηλαδή την εξαγγελία και την νομοθέτηση των μέτρων, δημιούργησε ένα περιβάλλον ατζέντα εθνικών εκλογών. Έτσι και οι πολίτες τοποθετήθηκαν αναλόγως. Τα βασικά τους κριτήρια είναι το οικονομικό. Και είτε αφορά το προσωπικό, την προσωπική του οικονομική κατάσταση, είτε την οικονομία της χώρας. Και τώρα έχουμε και το θυμό και την οργή που υπάρχει απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είναι μόνο η διάψευση της προσδοκίας στα οικονομικά θέματα. Δεν κατάφερε να ασκήσει τα μνημόνια, να ακυρώσει. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις ευρωεκλογές και στις επόμενες που έρχονται, τις εθνικές εκλογές, θα πληρώσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη βούληση των πολιτών στο δημοψήφισμα. Και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την ανάλυση λανθασμένη κατά τη γνώμη μου ότι μετά τον Ιούλιο του 2015 ακολούθησαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, όμως εκείνες οι εκλογές δεν ήταν η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δυστυχώς το πληρώνει. Γιατί ζήτησε το όχι, δίχασε τον ελληνικό λαό, πήρε το όχι και πήγε και το έκανε ναι. Και μετά προσπαθούσε να μας πει στα υπόλοιπα χρόνια γιατί το όχι έγινε ναι. Και ότι βγήκαμε από το μνημόνιο κτλ. Το θέμα των Σκοπίων. Δεν λειτουργήσε όπως θα νομίζαμε ότι λειτουργεί. Δηλαδή, δεν λειτουργήσε ευθέως, αλλά όταν 10 χρόνια έχεις ένα λαό πάρα πολύ συμπιεσμένο από τα οικονομικά, τα εργασιακά και γενικά την αλλαγή της πραγματικότητάς του και της ζωής του, όταν έρχεται και αυτή η συμφωνία, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν έχει εξηγηθεί σωστά, όπως τουλάχιστον με τα επιχειρήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι έχουν φτάσει στον πολίτη. Εκεί ο πολίτης νιώθει ότι είμαι πολύ βαθιά πληγωμένος και ηττημένος, δεν μπορώ να νιώθω κι άλλη μία ήττα όσον αφορά στην ύπαρξή μου και στο εθνικό θέμα. Δεν λειτουργήσε δηλαδή ότι κάποιος νομίζει ότι τα Σκόπια θα εισβάλλουν, ας πούμε, στη χώρα, αλλά λειτουργήσε στο θυμικό ότι δεν μπορώ και σε αυτό και σε να αυτό, νιώθω ότι ηττώμαι από τα Σκόπια, γιατί μας κούνησε το δάχτυλο το δούνου του, μας το κούνησε η Ευρώπη, η Γερμανία. Οπότε όταν το κερασάκι στην Τούρτινα και τα Σκόπια, που είναι μια πολύ. Η Βόρεια Μακεδονία, τέλος πάντων, τώρα που είναι μια πολύ μικρή χώρα. Αυτό και ακόμα δεν έχουν φανεί, επιπτώσεις συμφωνίας. Ναι, απλώς λειτουργήσε σε ένα επίπεδο που νιώθεις όταν ότι θα αρχίσουν να φαίνονται. Τα έχω ακούσει εμπορικές από όλους πια. Με έχουν μαλώσει όλοι. Να έχω και τη Βόρεια Μακεδονία πάνω από το κεφάλι μου. Όταν θα αρχίσουν να φαίνονται οι επιπτώσεις και στα εμπορικά ζητήματα και στα οικονομικά και στα διπλωματικά, θα γίνει ακόμα χειρότερο. Και επομένως μετά τα αποτελέσματα και αν τριτώσει το κακό για τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές εθνικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επανασυνδεθεί με την κοινωνία. Πρέπει να εξηγήσει τι προσπάθησε να κάνει. Μπορεί όμως να κάνει αυτό που δεν έκανε. Διότι δεν του αρέσει, δεν είναι μαθημένος να κάνει. Συγγνώμη, πόσα χρόνια τα ακούμε αυτά. Ποιο? Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Ύστερα από κάθε ήττα ενός κόμματος. Δεν είναι το κόμμα του 2015, το αριστερό κόμμα που θα ερχόταν και θα έφερνε την επανάσταση. Γιατί αν δείτε και ποιοι εξελέγησαν ευρωβουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, η σταυροδοσία αυτών των ανθρώπων δείχνει ότι οι ψηφοφόροι που πήγαν εκεί πήγαν σε ένα κόμμα εξουσίας. Σε ένα κόμμα που τους δίνει την αίσθηση ότι έχουν καλύτερη πρόσβαση στη διοίκηση. Διότι ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Γεωργούλης, η κυρία Κουντουρά με τον κύριο Παπαδημούλη είναι διαφορετικά πολιτικά. Αυτό και ανέμωσε. Αυτό και ανέμωσε. Με άλλες αφετηρίες. Αυτό λοιπόν τι δείχνει. Δείχνει ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα ποσοστό που ιδεολογικά ταυτίζεται με τα οράματα της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, όπως τέλος πάντων θα ήθελε να τα προσεγγίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπάρχει και ο μεγάλος όγκος ψηφοφόρων που πάει στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ένα κόμμα εξουσίας. Και εδώ τώρα ανοίγει το παιχνίδι. Ανοίγει το παιχνίδι στο κέντρο.
ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε ψηφοφόρους προς τα αριστερά, όχι κατά εκεί που περιμέναμε, γιατί εμείς περιμέναμε ότι τους έχανε προς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ή προς στη Λαϊκή Ενότητα του κυρίου Λαφαζάνη. Από ό,τι φαίνεται, έχασε πολλούς ψηφοφόρους προς τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό το 3% που πήρε ο κύριος Βαρουφάκης είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν αυτά που έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης στο δρόμο προς τις κάλπες του 2015. Για την προσέγγιση του, για την οικονομία, για την αντίσταση και όλα αυτά. Αυτή πραγματικά είναι το DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι να γίνει ο αντισύριζα. Μπορεί ο Βαρουφάκης να γίνει ο αντισύριζα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να εκτιναχθεί, γιατί και τα ποσοστά του τα αρχίσαμε να τον βλέπουμε να φουσκώνει από την Πέμπτη και την Παρασκευή, δύο μέρες πριν τις εκλογές. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα χάσει, ότι θα καταφέρει να μπει στη Βουλή, πράγμα που σημαίνει από 8, 10, 12 βουλευτές εξαρτάται από το ποσοστό του. Αν ο Βαρουφάκης και κατέβει στην Ελλάδα, τι για τη Γερμανία, λες, θα μπορούσε να την πάρει την έδρα, αυτοί οι 3.000 ψήφοι που του έλειπαν? Δεν νομίζω, γιατί ψηφίστηκε ο κύριος Βαρουφάκης ως κόμμα Μέρα 25. Αλλά ψηφίζανε Βαρουφάκη ουσιαστικά. Να πω κάτι, το ποσοστό ήταν μεγάλο της απώλειας του ΣΥΡΙΖΑ. Πήγανε μόνο στο Βαρουφάκη. Όχι, πήγανε όμως και εκεί. Απλώς εκεί πήγανε και στο... Απλώς εκείνοι είναι αυτοί που προέρχονται. Πήγαν αρκετοί προς τη Νέα Δημοκρατία. Είχε 18% διαρροή ψηφόρων προς τη Νέα Δημοκρατία. Προς το Κινάλ πήγαν λιγότεροι. Το Κινάλ περίμενε μεγάλη επιστροφή. Από ό,τι φάνηκε, αυτούς που περίμεναν να επιστρέψουν είναι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα εξουσίας και παρέμειναν εκεί, σταυροδοτώντας τους. Αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί στις εθνικές εκλογές και αυτό το κομμάτι του. Φοβάμαι πως όχι, ότι δεν μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλες μετακινήσεις προς το Κινάλ. Δεν έχει αφήγημα το Κινάλ. Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δεν υπάρχει αφήγημα. Δηλαδή, τι πρεσβεύει, ποια είναι η θέση του, ποιο είναι ο κορμός του, ποιο είναι το πολιτικό του αφήγημα. Δεν υπάρχει. Μαρία Σαρτζοκάνη. Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως έχει ένα αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο βγαίνει ότι είναι πολύ αυστηρό και σκληρά νεοφιλελεύθερο. Το οποίο κάπου μετά την πολιτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το να βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να λέει στη Νέα Δημοκρατία ότι ξέρεις, προσέξτε στον κόσμο, προσέξτε, θα ασκήσει η Νέα Δημοκρατία νεοφιλελεύθερη πολιτική, τη στιγμή που αυτά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να τα σκεφτεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα άλοθη όμως. Έχει ένα άλοθη ο ΣΥΡΙΖΑ που σου λέει εγώ. Μα είναι δουλεύει τον κόσμο τώρα. Πώς πάρα πολύ. Υπήρχε περίπτωση η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ ή συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ να εφαρμόσει τα μέτρα που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστο, συγγνώμη, μιλάμε, κάνουμε μια κουβέντα. Λες και έχουμε ξεφύγει από την κρίση. Έχουν φτιαχτεί όλοι, όλα. Είμαστε μια χαρά και πάμε μπροστά. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε ξεκινάμε... μια πολιτική κανονικότητα με ένα νέο δικοματισμό που πλέον λέγεται Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα δικοματισμό που δημιουργήθηκε έτσι, που προκλήθηκε αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Ερώτηση, και έχει συντρίψει ερώτηση Μαρία, αυτό ο δικοματισμό δεν θα επιβιώσει εθνικέ κάλπε. Δηλαδή, βλέπει ο Τσίπρα να ανεβαίνει ή θα κάνει μια τραγίλα. Οι εθνικές κάλπες θα επιβιώσει, ναι, και θα συλληφθούν τα μικρότερα κόμματα. Την επομένη όμως των εκλογών, αν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μεγάλο και του Κινάλ είναι ακόμα μικρότερο, νομίζω ότι θα ανοίξει κουβέντα στο κέντρο. Όχι συμπράξεις, θα ανοίξει κουβέντα στο για κέντρο. Νέο κόμμα. Γιατί θα δημιουργηθεί νέο κόμμα με νεότερους ανθρώπους, γιατί πραγματικά υπάρχει μια τάξη ανθρώπων οι οποίοι. Με Αλέξη Τσίπρα πρόεδρο ή άλλο. Όχι, υπάρχει κενό. Η προσωπική μου εκτίμηση, ξέρετε ποια είναι, ότι θα βρεθεί ένα λαμπερό πρόσωπο τη ηλικία του 40-45 χρόνων. Το οποίο θα έχει ένα εξίσου ωραίο χαμόγελο με το χαμόγελο του Πρωθυπουργού όπως όταν εμφανίστηκε. Και κατά τη γνώμη μου, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θα έχει λίγο καλύτερο λούστρο. Υπό την έννοια ότι θα έχει καλύτερες σπουδές, ωραία πανεπιστήμια. Έχεις κανένα τέτοιο στο μυαλό σου? Να δώσω λιστά. Έχω δύο τρεις στο μυαλό μου. Που αποτέλεσαν το εκλογικό, την εκλογική του βάση και το εκλογικό του ακροατήριο. Και πρώτο συνεχίσει, σου βάζω και κάτι άλλο. Θα κάνει νέο κόμμα ο Τσίπρας για παράδειγμα μετά. Έχει παγιωθεί αυτή η βάση ή είναι ακόμα τράνζιτ οι ψηφοφόροι, δηλαδή αν βρεθεί κάποιο άλλο θα αδειάσει δεξαμενή? Εγώ νομίζω ότι είναι τράνζιτ, γιατί αυτοί πήγανε κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και για τον ΕΜΦΙΑ και τα λοιπά, και γιατί πια είναι δεν μπορούσαν. Και κάποιοι είναι δημοκράτες. Και πια δεν μπορούσαν το. Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Είναι βασικό αυτό, Γιώργο. Γιατί το γεγονός ότι δεν υπάρχει κομματική συνείδηση στο μεγάλο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, στο 4% υπάρχει κομματική συνείδηση. Ναι. Στους άλλους δεν υπάρχει. Στους άλλους δεν υπάρχει. Ακόμα κάνει ο Τσίπρας. Αυτό όμως, δύο λεπτά. Αυτό ο κύριος Τσίπρας το έχει καταλάβει. Κάνοντας τη διεύρυνση της κυβέρνησής του με Ντόλκα και Μωραϊτή,
κατάλαβε ότι αφού δεν μπορώ να διευρύνω το κόμμα, θα κάνω διεύρυνση στην κυβέρνηση, να βρουν οι ψηφοφόροι ένα σημείο αναφοράς και την επομένη των εκλογών, γιατί δεν συνυπολόγιζε τόσο μικρά ποσοστά όπως αυτό των ευρωεκλογών, την επομένη των εκλογών θα πω επανίδρυση του κόμματος. Όσοι δεν θέλουν να συμπορευτούν στην επανίδρυση, το θέμα είναι, Μαρία, να το κρίσιμο θέμα είναι, πείθει ο κ. Τσίπρας ότι μπορεί να είναι η κεντροαριστερά. Ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος παίχτης στην κεντροαριστερά και δεν υπάρχει άλλος. Αν υπάρξει άλλος και αλλά, δούμε κάποιον ενδεχομένως αντίπαλό του, τότε θα μετρήσουμε αν πείθει ή όχι. Ναι, με την πολιτική και τα μέτρα και τις αποφάσεις που πήρε συμβαδίζουν. Δηλαδή αυτό με την απλή αναλογική, με τα κόλπα στις δημοτικές. Δεν περίμεναν αυτό το εύρος. Όχι, λέω ότι να μην μπαίνει τους συμβούλους πρέπει του αναλογή το ποσοστό που πήρε. Όλα αυτά είναι μεθοδευμένα. Σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι να μην λειτουργήσουν τίποτε. Ναι, γίνανε δηλαδή, μεθοδευμένα για να ανακατευτεί η μπορεί να πείσει, λέει, τον κεντρό ψηφοφόρο. Εγώ θα ρωτήσω διαφορετικά. Μπορεί να πείσει τον αριστερό πλέον με την εικόνα αριστερά, που έχει δείξει σήμερα. Κέντρο-αριστερά. Με την παρουσία της μέχρι σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, με όλα αυτά που έχουν γίνει και είναι σε μία αντίθεση με την αριστερά και την κεντροαριστερά. Μπορεί το 3% να φτιάξει. Τι αλλάζει, δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, διότι έτσι όπως ισοπεδώθηκε με τη συνεργασία με τον Καμένο. Ποια αριστερά μιλάμε. Εντάξει, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι με τις αντιθέσεις του μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην κεντροαριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ή ο κ. Με τα πιστοποιητικά αυτά ότι συνεργάζεται με τον Καμένο. Πώς θα με πείσει τον κεντρό. Και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Καμένος θα κάνει λαμπρό. Ή πολιτικές που εφαρμόζονται. Ο Καμένος θα κάνει λαμπρό. Σπίτι μου. Οπότε καταλαβαίνω δεν έχει περιθώριο να κατέβει σε θέση. Είπε να προκάτει, έλεγε σε κάτι. Μα δεν είναι μόνο ότι η συνεργασία με τον κύριο Καμένο, δηλαδή το αριστερό προφίλ του. Έχει πληγωθεί. Έχει πληγεί κυρίως από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Γιατί ο κύριος Καμένος εν τέλει δεν το φέρει και αντίρρηση σε οτιδήποτε. Ενώ οι πολιτικές εφάρμοζαν στο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ ψήφιζαν. Εντάξει, δεν το φέρε ποτέ αντίρρηση. Δεν υπήρχαν οι ΑΝΕΛ, όπως θα μπορούσε να περάσει. Αλλά το πρόβλημα. Οι πολιτικές δηλαδή δεν είναι αστείο, όπως είπε πάρα πολύ, να βγαίνει και να λέει ότι ξέρετε, θα έρθει μια δημοκρατία και θα εφαρμόσει πολιτικές, μνημονιακές, νεφρελεύθερες. Παιδιά, αυτά που έγιναν. Δεν θα τα έχει κάνει ούτε Σαμαράς, ούτε Βενιζέλος, ούτε Σαμαροβενιζέλη που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε περίπτωση ότι θα έπεφταν με το που θα τα σκεφτόντουσαν. Μικρότο. Λοιπόν, δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, εκχώρηση. Υπερταμείο που έχει βάλει και τα αρχαία μέσα. Και τα μνημεία μέσα, τρίτο-τέταρτο μνημόνιο, φόροι που δεν είχαν προηγούμενο, σύνδεση της μεσαίας τάξης. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Αν δεν κάνω λάθος, Λάμπρο μου είχαν μπει νωρίτερα. Όχι. Τα μεγαλύτερα είχαν μπει πολύ πιο νωρίτερα. Είχαν μπει το 12 στο πρώτο μνημόνιο. Στο πρώτο μνημόνιο είχαν μπει οι εισπράξεις. Λάμπρο μου, οι εισπράξεις των μεγάλων. Ακριβώς. Από την Κρήτη είχε ξεκινήσει. Από την Κρήτη ξεκίνησε και το πληροφορηθήκαμε. Είχε μπει από το 12. Ωραία, ένα έβαλε ο Σαμαράς. Τα μνημεία όλα τα βάλε. Ωραία, πάμε λίγο την κουβέντα παρακάτω. Τσίπρας, επειδή τώρα. Κακά τα ψέματα. Μπορεί να πάθει ένα σοκ από αυτό το αποτέλεσμα και φάνηκε αυτό. Τώρα μην κρυβόμαστε και στο πρόσωπό του και σκηνής του τις πρώτες. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει κλείσει περιοδίες. Σε τρεις μέρες ανακοινώνει ψηφοδέλτια και ο Τσίπρας φτιάχνει να δει ποιοι θα είναι δίπλα του, ποιος θα βγάλει πρόγραμμα μπορεί και να είπα εγώ, μπορεί να πείσει ο Μητσοτάκης ότι είναι κεντροαριστερός. Ότι πως είναι κεντροδεξιός. Αν βάλουμε τα ίδια κριτήρια που κάνουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κέντρο. Είναι ερώτηση. Κέντρο είναι κέντρο. Όχι, το κέντρο. Και κοιτάζει προ τα δεξιά. Ερώτηση. Έτσι, με αφορμή όλο αυτό που σου περιέγραψα και επειδή ο Τσίπρας, κακά τα ψέματα, πιστεύω θα προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Θεωρήσετε μετά τις εκλογές, για να μην δημιουργηθεί αυτό το κενό που περιέγραψε η Μαρία, θα μπορεί να προχωρήσει τη δημιουργία νέου κόμματος? Ναι. Κλείνει το ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγει νέο κόμμα? Θα ανοίξει το ΣΥΡΙΖΑ και θα ανοίξει το ΣΥΡΙΖΑ και θα φτιάξει πλέον το νέο του κόμμα. Και θα είναι ο ίδιος ο οποίος ελέγχει όλο το σύστημα το δικό του. Το θέμα είναι ότι ένα μικρό μαγαζί ή μεγαλύτερο, αυτό είναι το θέμα. Ένα. Αν μπει, να είναι μεγάλο μαγαζί γωνία ή όχι. Από ό,τι φαίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα εκλέξει, που θα είναι τουλάχιστον θα είναι περίπου 70 άνθρωποι. Θα είναι 75 με τα ποσοστά αυτά, από τα 24-24%. Εκεί θα έχει ένα μεγάλο ποσοστό που θα είναι δική του κοινοβουλευτική. Οπότε έχοντα μια κοινοβουλευτική ομάδα. Και θα φροντίσει, θα το φροντίσει αυτό. Το να μπορεί να βγουν οι δικοί του να είναι μέσα στη Βουλή. Μα φαίνεται κάνει με τα κοινή παιδιά αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τώρα που ιτήθηκε στην Ευρωκάλεπη. Και εσύ το ξέρεις κιόλας. Το τελευταίο δίμηνο
Τι δίμηνο, τρίμηνο, του αλλάζουν, του ανακοινώνουν σε δυτικό τομέα και τελικά θα πας νότιο. Μα κανείς δεν ξέρει πού θα πάνε. Είσαι βόρειο, δεν ξέρει πού θα πάει. Έχουν ενημερωθεί μερικοί. Δεν ξέρει κανείς πέρα από το στενό πυρήνα πού θα πάει και ποιε θα είναι οι συνεργασίες. Δουλεύανε συγκεκριμένες περιφέρειες και οι άνθρωποι έχουν μείνει παγωτό. Γιατί τους λένε, μαθαίνουν από αλλού ότι θα πάτε σε άλλες περιφέρειες. Υπάρχει βουλευτής ο οποίος ήταν και υποψήφιος και δεν ξέρει ακόμη. Βουλευτής. Στην Ευρωβουλή και δεν ξέρει. Σε ποιο, τι θα κάνει. Και από ό,τι λένε ότι οι ευρωβουλευτές που ήταν υποψήφοι και δεν βγήκανε, δεν θα κατέβουν στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή ο Μουζάλας θα κάνει, θα κατέβει. Οπότε, μου λένε θα πάει νότιο, γι' αυτό λέω. Δεν είναι. Εκτιμώ σου λέω ακόμη, δεν ξέρει. Δεν μέχρι την Παρασκευή είναι μέχρι την Παρασκευή είναι το θέμα. Αν θα τα κλείσει και ο Τσίπρας μέχρι την Παρασκευή, θα ψηφοδέλε. Έτσι λέει. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το Πασόκ δεν έχει πει την τελευταία κουβέντα, ότι με χαρτοπαικτικούς όρους θα παίξει ρέστα η Φόφη Γεννατά και νομίζω. Ωραίος, μετά τη ρουλέτα του Χαλαζιά με τα ψηφοδέλτια, συμπαθέτια ρέστα. Ναι, τέλος πάντων, εκεί θα μετρήσει μετά μόλις θα πέσει η αυλαία, μόλις ανοίξει η κάλπη, εκεί λοιπόν θα. Αντώνη, πώς κρίνουμε την κίνηση της κυρίας Γεννατά στην ξαφνική αυτή κίνηση με τον Βενιζέλο? Τι σηματοδοτεί δηλαδή μέσα στον χώρο κλίματος αλλαγής? Είναι μια κίνηση η οποία θα τη λέγαμε μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να τη. Αν συσπυρώσει άλλο. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι αψυχολόγητη. Το άλλο το οποίο. Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Ότι ο κύριος Καμίνης είναι μια επιλογή η οποία ενδεχομένως μπορεί να είναι μια επιλογή ανάγκης. Είναι μια προσωπικότητα, θα συμφωνήσω. Δεν είναι, όπως είπε και η Μαρία, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσελκύσει ψήφους. Δεν σηματοδοτεί το άνοιγμα, δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα άρει τα εμπόδια στον προοδευτικό χώρο. Γιατί ποιο είναι το θέμα, τι θέλει από τις δηλώσεις που έχουμε να σηματοδοτήσει, να έρθουν οι δυσαρεστημένοι του προοδευτικού χώρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έρθουν στο Πασόκ. Και θα έρθουν λόγω Καμίνη. Λοιπόν, ναι, δεν νομίζω ότι ο κύριος Καμίνης μπορεί να σηματοδοτήσει ένα τέτοιο κάλεσμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, και μην ξεχνάμε, εντάξει, δηλαδή έχουμε τον κύριο Καμίνη. Είναι απλώς ελεγχόμενος όμως. Δεν ξέρω, δεν θα το πάρω έτσι. Ελεγχόμενος από τι γυρίσματα. Είναι μια. Το περίμενα ότι θα είναι επικεφαλής. Δεν πιστεύω το περίμενα, δεν ξέρω ότι στενοί συνεργάτες. Δεν έχει ακουστεί ποτέ πολύ. Δεν καταλάβατε. Ακόμα και στενοί συνεργάτες της Φόβης Γεννηματά. Μέχρι το Σάββατο μεσημέρι δεν ξέραν ότι ο Βενιζέλος φεύγει. Δεν το ήξερε, το ήξεραν ένα-δύο άτομα. Κοιμηθήκαν και ξυπνήσαν 3,5 ώρα και το μάθανε. Ναι. Το έχουμε μάθει όλοι το ρεπορτάζ. Ναι. Ένα-δύο άτομα ήταν. Αυτό που είπε η Μαρία, ότι άρχισε να γίνεται γνωστό γύρω μετά τις 3:10. Αυτά ήταν δύο άτομα που το ξέραν όμως, ένας ήταν είναι και πολύ παλιός. Ναι. 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 Είναι. Αλλά δεν θα διαφωνήσω. Αλλά σου λέω τώρα ότι. Πρωθυπουργός. Απλώς κάποιες φορές πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και στα κόμματα, ότι, και όχι μόνο στο κοινό, αλλά σε όλα τα κόμματα, ότι όσο περνάνε οι δεκαετίες, αλλάζει και η σκέψη του πολίτη. Και ότι δεν θέλουν προσωποκεντρικά κόμματα. Πολλές φορές ο σχεδιασμός που γίνεται με όρους και εργαλεία προηγούμενων δεκαετιών. Γι' αυτό δεν βοηθάει πολύ και την πολιτική ανάλυση. Για πάμε όμως στον Αντώνιο, που είσαι κάνει καλή ανάλυση τώρα. Όχι, αυτό εγώ θα πιαστώ από αυτό που είπε η Μαρία, γιατί αυτό είναι το σωστό. Έτσι, δηλαδή ότι χρησιμοποιείς πολιτικές άλλων δεκαετιών για μια πρωτόγνωρη κατάσταση που έχεις μπροστά σου. Κλασικό παράδειγμα, το παράδειγμα, ενδεικτικό παράδειγμα, αυτό το ότι έδωσε 2 εκατοστάρια πριν την κάλπη για να τον ψηφίσουν. Ναι, δηλαδή, ήτανε. Με πρωτόγωνο τρόπο κιόλας, έτσι. Πάρτε αλλά δεν σκέφτηκε όμως αυτό που έλεγε ο Μάκης ο Κουρής, που είναι έμπειρος τόσα χρόνια και εσείς, αλλά πιο νέο, εννοώ, ότι τι κάνεις, τα παίρνει ο λαός και πάει στον επόμενο για να δει τι θα πάρει. Αυτό το δεχόμενο δεν σκέφτηκε. Όχι, το δεχόμενο σου λέει του λείπουν τα λεφτά. Τώρα θα είναι και μάγαρο ποσό. Πάντα λειτουργεί με ένα σκεπτικό. Πήρα 5 από το Μάκη τώρα. Επειδή καρακούμε ξέρει τα νούμερα, όταν το κάναμε αυτό ο Τσίπρας ήταν κάτω από το 20%. Και κακά τα ψέματα ότι και να λέμε εμείς ότι δεν έδωσαν οι παροχές, του δώσαν ένα ποσοστό το οποίο τον ανέβασε πάνω από το 20%. Δεν του έδωσαν αυτό που περίμενε, αλλά τον έσωσαν. Συγκεκριμένη ρητορική, το έχουμε πει εδώ και ένα εξάμηνο περίπου, ότι δυνητικά απευθυνόταν στο 30% του εκλογικού σώματος. Ναι. Ακόμα και η συμφωνία των Πρεσπών υπάρχει ένα 30% το οποίο συμφωνεί. Αυτό ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και από τις ίδιες περιοχές, που είναι και κοντά στην Ναι, 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 ναι. Είναι ο καθένας για τους δικούς του λόγους, δεν θα το εξετάσουμε. Μα πάντα ο ψηφοφόρος λειτουργούσε σε εμάς, γιατί το σύστημα μας έχει μάθει έτσι. Να κυριαρχεί η ατομικότητα και όχι παραπάνω. Και έτσι λοιπόν ήξερε ότι απευθύνεται εκεί. Προσπάθησε λοιπόν από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες
να αντλήσει ψήφους. Εδώ πήγαμε στο μαζεύω όσο γίνεται περισσότερο γιατί είμαι σε κακή κατάσταση. Αυτό έκανε. Δηλαδή απευθύνθηκε πολύ στοχευμένα για να μην καταρρεύσει όλο το σύστημα. Το θέμα όμως αυτό που αναπέδωσαν οι παροχές, μπορεί να μετρηθεί ή όχι? Οι παροχές για να αποδώσουν δεν μπορούσαν να αποδώσουν τόσο μικρό διάστημα. Όχι, θα μπορούσαν να αποδώσουν για τον Οκτώβρη. Γιατί από τη μέρα που νομοθετήθηκε. Εμείς σε μια μέρα τα πήραν για να ψηφίζουν. Και ο σχεδιασμός. Δεν είναι μόνο οι συντάξεις. Από τη μέρα που νομοθετήθηκε η πτώση του ΦΠΑ μέχρι τη μέρα των εκλογών, μεσολάβησαν 10-12 μέρες. Δεν προλάβαινε να σε έχει πάει ούτε μια φορά στο σούπερ μάρκετ για να καταλάβεις. Είναι η ελπίδα. Ναι. Είναι διαφορετικό όμως να το δεις στην τσέπη σου και να το καταλάβεις. Το Ινστιτούτο για Λιανεμπορίου είπε ότι μόνο ένα 12%-15% ωφελήθηκε. Όχι, 85 ευρώ το κέρδος το χρόνο στο νοικοκυριό. Δεν είχε δηλαδή. Δεν μπορεί να αποδώσει μέσα σε 10 μέρες να αποδώσει ένα μέτρο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Το σκεπτικό. Ναι, ο αρχικός σχεδιασμός τους αυτός ήταν έτσι. Δηλαδή ενδεχομένως θα πήγαιναν για μια ήττα διαχειρίσιμη. Αυτό ήταν έτσι πάνω στο τραπέζι. Το οποίο έχουν την παλέτα των μέτρων και θα αποδώσουν για να πάνε μέχρι τον Οκτώβριο. Ακριβώς. Δεν περιμένανε μέχρι την Πέμπτη. Μιλάγανε για 3,5-4% θα είναι διαφορά. Για Πέμπτη, Κυριακή, ξέρεις τι λέγανε ανήμερα. Σύλλες για Πέμπτη. Έτσι. Το μαξιμό. Να πάμε στα μικρά κόμματα. Ο χώρος αυτός που κάλυπτε τα μικρά κόμματα. Θα τον καταλάβουν άλλα κόμματα. Όχι. Ο Βαρουφάκης, ο... Κοίταξε, ο Βαρουφάκης θα πέφτει. Ο Βελόπουλος θα κατέβει και θα δει τι... Ένας κεντρών έχουν μέλλον. Ένας κεντρών, αν δεν παίξει πολιτικά πιο ανοιχτά ο... Λεβέντης δεν θα. Πάντως, Μαρία, έχει ψηφοδέλτιο ο Λεβέντης και ονοματάκια. Υπάρχει ένα θηριώδες 21% και λέω θηριώδες γιατί 21% 20,99% για την ακρίβεια αθροίζουν τα κόμματα που δεν πήραν 3% τα 42 και... κόμματα που κατεβήκαν. 40 κατεβήκαν, ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό γιατί αν αυτά τα ποσοστά ήταν ποσοστά εθνικών εκλογών, ήταν ποσοστά αυτοδυναμίας, ακόμα κι αν. Έπεφτε αυτό στο 18 με τον κύριο Βαρουφάκη εντός βουλής στο 3%. Γιατί μένει πολύ εκτός. Ο νόμος που θα εφαρμοστεί για τελευταία φορά, που είναι ο παλιός νόμος Σκανδαλίδη, που πλέον είναι νόμος Παυλόπουλου, γιατί από 40 ευρώ μπόνους δίνει 50, κάνει το εξής. Για κάθε 1% που είναι εκτός βουλής, ρίχνει κατά 0,4% τον πήχη της αυτοδυναμίας. Έτσι λοιπόν, με το 21% εκτός βουλής που έχουμε σήμερα, 20,94%. Είναι στο 32% η αυτοδυναμία. Και αν ήταν 18, πάει στο 33,2%. Επομένως, μπορεί να πιαστεί η αυτοδυναμία του Γιώργου Μητσοτάκη. Αλλά δεν θα είναι τόσα κόμματα, δεν θα είναι 40 κόμματα τότε. Δεν θα είναι τόσο πολλά, αλλά επειδή υπολογίζουμε ότι θα ανέβουν λίγο τα ποσοστά. Ναι, που έχει μια ανάλυση με τις περιπτώσεις αυτοδυναμίας. Ποιο ποσοστό είναι που μπορεί να το εξασφαλίσει, από ποιο ξεκινάει η αυτοδυναμία? Με τα πόσα κόμματα είναι εξαρτάται από το άθροισμα εκείνων που είναι εκτός. Δεν υπάρχει δηλαδή. Για παράδειγμα, αν είναι μόνο 3% εκτός βουλής, θες 39,2% για να έχεις αυτοδυναμία. Αν είναι 21 όπως ήταν τώρα, πέφτει στο 32% η αυτοδυναμία. Και για να μην βγάλεις βουλευτή επικρατείας, πόσο πρέπει να πέσεις? 4,7% Ναι, αλλά εκεί εξαρτάται και από το πόσο θα μπουν μέσα. Αλλά θες τουλάχιστον, θες για να είσαι ασφαλής, θες να έχεις ένα 5 για να πεις ότι θα βγάλεις. Γι' αυτό είπα 4,75%. Δηλαδή, απλοϊκά, εξυπηρετείται το πρώτο κόμμα αν μπουν λίγα κόμματα μέσα ή αν μπουν πολλά? Αν μπουν πολλά κόμματα με μικρά ποσοστά, είναι το ίδιο. Πόσο θα είναι το άθροισμα των έξω έχει σημασία. Κατάλαβες. Πώς θα μείνουν εκτός. Γιατί μπορεί να μπουν, ας πούμε, να μπουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις τι θέλει ο Μητσοτάκης. Ο Βαρουφάκης και ο Βελόπουλος να πάρουν 2,9. Αν πάρουν 2,9, είναι κύριο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν η Νέα Δημοκρατία παίρνει 25 και ο ΣΥΡΙΖΑ 20 και έχει 45 άθροισμα και μπουν και άλλοι 5 με 3 οριακά. Πας στο 60, του μένει 40% εκτός βουλής. Ο πρώτος έχει πάρει αυτοδυναμία. Αυτό είναι το παράλογο. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό, τόσο χαμηλότερο το ποσοστό. Έχει ανάσες, νόμα πιστεύεις. Τον μέσα τι γίνεται? Πάμε λίγο στην Ελλάδα. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τον έξω, μην φωνάζετε μας, γιατί μου λέει ο σκηνοθέτης μας δεν ακουγόμαστε. Ο Λεβέντης έχει. Η Ένωση Κεντρών περιμέναμε ότι φαινόταν ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση δημοσκοπική από αυτή που ήρθε στην κάλπη. Δηλαδή φαινόταν να είναι κοντά στο 2,5. Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον έμαθα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι πολλοί δεν ήξεραν ότι ο Λεβέντης είχε τεμένη σε ευρωεκλογές ισχύει. Ότι δεν ήταν? Αυτό δεν ξέρω αν την κατεβαίνει. Όχι, εμείς είχαμε. Και χανόταν, ρε παιδί μου.
το ότι μπορεί να μην ταύτισαν το νέο λογότυπο του κόμματος. Α, έβαλε νέο λογότυπο. Ναι, δεν έχει την όψη του κύριου Λεβέντη όπως ήταν τα παλιά. Είναι, είναι σήμα, έχει. Είναι σαν αστέρι. Ναι, σαν αστέρι με διάφορα χρώματα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γιατί εμείς όταν κάνουμε καταγραφές στη δημοσκόπηση, μας λένε θα ψήσω το Λεβέντη. Δεν έχουν μπροστά τους οι άνθρωποι ψηφοδέλτια. Γιατί εμένα μου είπαν κάποιοι, μου λέγανε κάποιοι, ότι δεν ξέρουν ότι κατεβαίνει ο Λεβέντης τελικά. Μάλλον αυτό είναι, ότι πηγαίνει στην κάλπη και δεν βρίσκανε πουθενά τη φάτσα. Το πρώτο έχει φτάσει. Αν αυτό ίσχυσε. Πάντως εμείς περιμένουμε ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Και το λέω αυτό, και το λέω αυτό γιατί έχει και ψηφοδέλτια. Δεν είναι ότι αναζητά, έχει και ονοματάκια μέσα, έτσι. Οι οποίοι μπορεί να έχουν και χιλιά άτομα μαζί τους που λέει ο λόγος. Αυτό θα το δούμε. Θα κριθεί και από τη συμμετοχή. Πάντως αυτό η κατρακύλα που έφαγε τώρα με τον Άμεσα 100 του κάνει ζημιά, έτσι. Μαρία, με τη Χρυσή Αυγή τη βλέπετε, είναι συμπτωματικό ότι κατέβηκε στο 4,5. Όχι, δεν είναι συμπτωματικό. Η Χρυσή Αυγή πλέον δεν είναι ένα αντισυστημικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο εκλέγεται από το 2012 και έχει δώσει δείγματα γραφής. Ο λόγος όμως της Χρυσής Αυγής, να θυμίσω ότι δεν ακούστηκε και πουθενά και ακόμα είδαμε ότι ναι, μεν δεν πήγε άσχημα ο κύριος Καστιδιάρης στην Αθήνα, αλλά δεν πήγε και όσο καλά περίμεναν ότι θα πάει. Δεν εκφράζει πια το θυμό. Το θυμό σου μπορούσε να τον εκφράσει. Δηλαδή, σήμερα, αν κάποιο είναι θυμωμένο, δεν πάει να ψηφίσει η Χρυσή Αυγή. Πάει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η τάση που ρίχνει. Υπάρχει, υπάρχει όμως και η ψήφος του Χαβαλέ. Έτσι, την οποία. Την η ψήφος της Χρυσή Αυγή δεν ήταν ψήφος του Χαβαλέ. Όχι, δεν λέμε για τιμωρητική. Ναι, ήταν τιμωρητική, δεν λέω γι' αυτό. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό. Και πλέον είναι ψήφος με ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εκείνοι που ψηφίζουν τώρα Χρυσή Αυγή. Ψηφίζουν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική προσέγγιση. Ότι πλήρωσε μεταξύ άλλων Χρυσή Αυγή και την υπόνοια ότι σε ορισμένα θέματα συμπορευόταν υπογείως με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε μερικά μηνύματα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η δίκη. Δημιουργήσε πολύ κόσμο. Κύριε, να πούμε μερικά μηνύματα. Αφού τα διαβάσει. Αυτή η στροφή ακροδεξιά στην Ευρώπη εδώ εντοπίζεται. Κατά τη γνώμη μου όχι, γιατί υπάρχουν, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, αλλά βλέπω ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη ατζέντα και για το μεταναστευτικό κτλ. Δεν είναι τόσο επιθετικοί και νομίζουν ότι αυτό το θέμα της ασφάλειας και της μετανάστευσης και όλα αυτά θα τους δώσει τις απαντήσεις ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Γι' αυτό δεν έχουμε αυτή να εκφράζεται. Και... αν ήταν σε άνοδο ΣΥΡΙΖΑ, τότε μπορεί να είχαμε περισσότερο τέτοιες εκφράσεις. Ναι. Μάλιστα, επειδή ρωτούν εδώ και τηλεθεατές, καταρχάς μας λένε γιατί μιλάτε για το κοινάλ και δεν έχετε εκπρόσωπο του κοινάλ. Σήμερα είναι δημοσιογραφική βραδιά, όπως κάθε Δευτέρα, και δεν έχουμε εκπροσώπους των κομμάτων. Καταθέτουμε τις πληροφορίες που έχει ο καθένας. Ακριβώς. Δεύτερον, είναι ο κύριος Σπύρος από τη Λευκάδα, από το Χολαργό. Αν ο Μητσοτάκης πάρει τις καυτές πατάτες που έχει αφήσει ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει περίπτωση να πάμε σε νέο μνημόνιο. Ακούστε τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος, έτσι. Αυτό εμείς τι να πούμε, δεν ξέρουμε. Μπορεί. Τώρα εδώ πέρα ακούστε τώρα. Ενώ μας λέει, ακούστε. Για να δείτε ο κόσμος όμως τώρα, γιατί ο κόσμος, εμείς με τον κόσμο συμμετέχουμε. Ενώ μας λέει ο κύριος πίσω από τη Λευκάδα, γιατί μιλάτε για το κοινάλ, ενώ δεν έχετε εκπρόσωπο. Μα ο κύριος Θανάσης τώρα από τον Άγιο Δημήτριο, δεν είμαστε αντικειμενικοί, λέει, γιατί έχουμε καλέσει όλους τους Πασόκους. Λοιπόν, εγώ τα διαβάζω όλα τα μηνύματά σου, γίνεται. Επίσης, στο email έχει πάρα πολλά μηνύματα. Μου έκανε εντύπωση ένα, η κυρία Αναλίνα. Λέει ρε παιδί μου, τι συζητάτε συνέχεια για το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανελαφτή. Άφησαν τουλάχιστον, λέει, αποθεματικό. Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ άφησαν 380 δις ευρώ χρέος. Να τους αφήσουμε, λέει, πάλι να επιστρέψουν και να τα ρημάξουν όλα. Και αποθεματικό. Αν έφυγα στην νέα κυρία, να ψηφίσει με τα δύο τους χέρια ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ απλώς λέω καθένας εδώ πέρα πώς το βλέπει και πώς εκφράζεται. Μαρία, πριν πάμε στο Χρήστο Χαλαζιά. Είπες θα ξεκινήσει δημοσκοπήσεις μετά τις 10 του μήνα. Και είναι εύλογο να ανακοινώσει ο Τσίπρας στην ημερομηνία των εκλογών και επίσημα να δοθεί, ρε παιδί μου, το σινιάλο. Ξεκινάμε. Θα έχουν μείνει 4 εβδομάδες. Με τα ευρήματα που έχεις εσύ από τη δημοσκόπηση των ευρωεκλογών, γιατί ουσιαστικά η Ευρωκάλπη ήταν η απόλυτη δημοσκόπηση, έτσι. Αυτές 9,5 μονάδες, το 9,3. Πού θεωρείς ότι μπορεί να είναι το ταβάνι για τη Νέα Δημοκρατία και ποιο να είναι πλέον το κατώτατο για το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το καθορίσουμε, γιατί θα κριθεί από τη συμμετοχή σου, και, θες, και θα κριθεί και από το δίλημα που θα βάλουν οι δύο στις εκλογές. Αν το δίλημα είναι ακραίο και διχαστικό, φοβάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά αυτά. Λόγω της απλής αναλογικής, αυτό εννοείς. Αυτό εννοείς. Αν το δίλημα λοιπόν είναι δώστε διχαστικό, μου τη δύναμη να κυβερνήσω. Ναι, εκεί απλά να το καταλάβει οι πολίτες που εκφράστηκαν στις 11 από τις 13 περιφέρειες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ψήφος στην περιφέρεια είναι πολιτική, θα δώσουν καθαρή νίκη.
Και εδώ λοιπόν θέλει προσοχή και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν έχει ταβάνι η Νέα Δημοκρατία, μας λες. Δεν μπορεί να κάνει πρόβλημα σε αυτό. Όχι, σε ωραία. Αυτή την περίπτωση. Όσον αφορά όχι. το ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή αυτά που λέγαμε πριν περί νέου κόμματος, περί νέου καινού του στο χώρο και όλα αυτά, θεωρείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φύγει για παράδειγμα και κάτω από 20%. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πορευτεί κατά τη γνώμη μου με σύνεση με ποια έννοια. Να παραδεχθεί ότι έχει κάνει λάθη, να καταλάβει ο κόσμος ότι έχει συνειδητοποιήσει τι έχει πάθει. Γιατί μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν βουλευτές και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βγαίνανε και λέγανε ότι δεν έχει καταλάβει ακριβώς ο πολίτης τι ψήφισε και μάλλον εκείνοι δεν είχαν καταλάβει την πραγματικότητα. Δεν είναι κακό. Ξέρετε, μέα κούλπα είχε πει και ο Ανδρέας Παπανδρέου σε άλλη περίπτωση. Αλλά ο πολιτικός κάποιες φορές πρέπει να καταλαβαίνετε όπως και κάνει λάθος. Γιατί και η στην πολιτική πρέπει να ξέρεις και να χάνεις. Δεν μας αγαπάνε. Δεν μας αγαπάνε πια πρόεδρε. Ωραία. Λοιπόν, δεν το καταλάβουν, μου φαίνεται και στην Κουμουνδούρ. Μήπως το μεγάλο μαξιμό. Νομίζω λοιπόν ότι θα κάνει μια προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ να στερέψει το κοινάλι και άλλα μικρότερα κόμματα. Το ΚΚΕ είδαμε ότι ενώ πήγε καλά στις ευρωεκλογές. Δοκιμάστηκε πολύ στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχασε και κανένα δύο δήμους στην Αθήνα, μου φαίνεται. Τους έχασε όλους. Έχασε Πετρούπολη όλοι. Πετρούπολη, Χαϊδάρη και Κεσαριανή. Ενώ Πελετήδη στην Πάτρα. Έχασε και την Ικαρία και κέρδισε μόνο την Πάτρα. Τον κύριο Πελετήδη. Αυτό όμως δείχνει και την περιφορά του πόσο κοντά ήταν στον κόσμο ο Πελετήδης στην Πάτρα σε σχέση με τους υπολείπους. Χρήστο, ο κύριος Κοντζιάς θα κατέβει σε εκλογές. Από ό,τι πληροφορούμε εγώ δεν θα κατέβει. Το Πράτο μπορεί να κάνει κάποιες συνεργασίες. Με το ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει. Δεν θα κατέβει υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι μου είπαν. Έχω πληροφορίες. Δεν έχει λόγο να πάει να καταγράψει. Δεν θα κατέβει. Όχι, δεν πάει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σα συνεργασία αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί αν θα συνεργαστούν ή όχι. Πάντως ο Πράτο είχε βγάλει περίπου με αυτούς με 17 δημάρχους που συνεργάστηκε στην περιφέρεια. Βγήκαν 17 δήμαρχοι. Έχει μερτικό δηλαδή σε 17. Έχει 17 και έχει και σε κάποια περιφερειακά συμβούλια. Μάλιστα. Για να αναφέρει τον κύριο Κοντζιά και μέχρι το στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, να πούμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη η οποία προβληματίζει αν με τι άλλο. Θράκη. Όχι, πέραν τη Θράκη. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει και θα πρέπει να γίνει εδώ και πολύ καιρό. Μια εκπομπή γι' αυτό. Για τη Θράκη. Αναφέρομαι, όχι, Χρήστο, μισό λεπτό. Αναφέρομαι στο ότι η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτεται, προωθεί μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμφωνία για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε προεκλογική περίοδο και ενώ στην ουσία. Παραιτήθηκε νομίζω σήμερα. Παραιτήθηκε ο αντιστράτηγος ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο οποίος διαφώνησε με την επιμονή της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του κ. Αποστολάκη, προφανώς κατά την του κ. Τσίπρα, να προχωρήσει σε συνομιλίες με τους Τούρκους για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε προεκλογική περίοδο, δεσμεύοντας την επόμενη κυβέρνηση και τη χώρα. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε προεκλογική περίοδο και στην ουσία μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, διότι περί αυτού πρόκειται πρακτικά, έτσι άσχετο τυπικό, να προσπαθεί τελευταία στιγμή. Έχουν προγραμματίσει συναντήσεις 23 Ιουνίου, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, να συζητήσουν με τους Τούρκους μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και επειδή ακούει ο κόσμος μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν μιλάμε για τεχνικά θέματα, έτσι. Μιλάμε για θέματα που άπτονται και σκληρού πυρήνα της κυριαρχίας. Οι πληροφορίες λένε ότι η παρέτηση για αυτόν τον λόγο έγινε, αφενός λόγω της διαφωνίας, ότι δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για μείζον εθνικό θέμα σε προεκλογική περίοδο και μια κυβέρνηση αποδρομή να δεσμεύει την επόμενη και τη χώρα. Πάνε να περάσουν μια συμφωνία τύπου Πρεσπών μέσα από την ταμπέλα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο Αιγαίο. Που είναι πολύ πιο βαρύ θέμα. Έτσι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Γιατί οι Τούρκοι έχουν θέσει συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή να μην καταθέτουν σχέδια πτήσης. Άρα οι παραβιάσεις να γίνονται χωρίς να γίνονται αναχαιτήσεις. Ακόμα, λένε οι πληροφορίες, έχουν καταθέσει, έχουν βάλει στο τραπέζι και το θέμα του εύρους του εναέριου χώρου. Προσέξτε. Όχι, από τα 10 το έβαλε επέξω. Το έχει βάλει εδώ και κανένα μήνα. Ναι, αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα συζητά αυτά. Ακούστε, Χρήστο, ακούστε τώρα τηλεθετές για τα εθνικά θέματα, γιατί πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον. Μπορεί η τσέπη και η καθημερινότητα. Ο κύριος Γεωργόπουλος, αγαπητοί κύριε Κουρή και κύριε Σκιαδήμα, ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε δημοψήφισμα όπως έκανε ο ΖΑΕΦ για να έχει τη γνώμη των πολιτών για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε συμφωνία παρά την ενδοκυβερνητική διένεξη. Ο κύριος Τσίπρας, δια του εκλεκτού του στην κεντρική Μακεδονία του κυρίου Γιαννούλη, πήρε μόνο 11%. Ενώ ο κύριος Τζικώστας πήρε πάνω από 60%. Ποια είναι η νομοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών? Έχει απόλυτο δίκιο. Καμία. Ναι, υπάρχουν όμως και περιοχές όπως και η Κοζάνη και η Φλόρινα που έχει μεγαλύτερα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω για την Κεντρική Μακεδονία. Για την Κεντρική Μακεδονία μιλάω. Ναι, απλώς στην Κεντρική Μακεδονία που είναι πιο κοντά στο φαινόμενο. Βέβαια για τη Φλόρινα εντάξει, γιατί. Είναι δήλωση. Όχι, όχι. Είναι το. Για 3.000 άτομα. Η Κοζάνη επειδή έχει και το μεγάλο όγκο που είναι η ΔΕΗ. Οι οποίοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημόσιοι πάλι. Υποτίμησε, μπορεί να μην καταγράφει τις δημοσκοπήσεις ψηλά στην ιεράρχηση της προτεραιότητας. Υποτίμησε ο ΣΥΡΙΖΑ
την στάση του Έλληνα απέναντι στα εθνικά θέματα. Σου λέει, μας πήρατε τα λεφτά, δεν εξαγοράζουν όλα. Ρίχνουμε μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα εθνικά θέματα, Λάμπρο, οι περισσότερες κυβερνήσεις είναι αυτές και πριν τη μεταπολίτευση και μετά τη μεταπολίτευση που απαξιώσαν τα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί μιας και μιλάμε για τη Θράκη, μην το ξεχνάμε αυτό. Ποιος άλλαξε την ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη? Για τη Θράκη είναι δυνατόν σήμερα. Το 2019 να ακούγονται φωνές για να εξαρτητοποιήσει τη Θράκη και να βλέπουμε το μουσουλμανικό. Από πότε ξεκινήσανε? Δεν έχει σημασία. Από πότε ξεκινήσανε? Είναι δυνατόν μέχρι τώρα τα εγκλήματα του παρελθόντος να τα πληρώνουμε τώρα, Χρήστο μου? Θα τα πληρώσει κάποια στιγμή. Τι μπάρες πότε τις καταργήσαμε? Τις μπάρες. Πότε καταργήσαμε, πότε μετά έγινε η αλλαγή της ονομασίας από θρησκευτική μουσουλμανική ελληνική μειονότητα σε τουρκική? Με την υπογραφή, με του στρατάρχη του Παπάγου. Μην ξεχνάμε αυτά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κάνει λάθο. Είναι η εγκύκλειο που έβγαλε ο κύριο Φεσόπουλο, ο διοικητή, τότε γενικό διοικητή τη Μακεδονία και Θράκη, με εντολή του υπουργού. Χρήσιμο, γίνεται να μην υπάρχει πάνω σε αυτά τα πράγματα, να μην έχουν λυθεί. Και ένα σχόλιο. Για θα γίνει με τις αλλαγές στον Αριοπάγο. Με τις αλλαγές στον Αριοπάγο. Λέει το ρεπορτάζ. Αυτό είναι, νομίζω δεν υπάρχει ρεπορτάζ, είναι σενάριο. Δηλαδή, αν. Θα υπογράψει ο κ. Παυλόπουλος ή όχι. Αν θα υπογράψει ο κ. Παυλόπουλος ή όχι. Και μάλιστα πότε όμως. Υπάρχει περίπτωση η θητεία του λήγει 30 Ιουνίου. Υπάρχει μια περίπτωση, υπάρχει ένα σενάριο να παραιτηθούν πριν τις 30. Γιατί αυτό που ακούγεται, δεν υπάρχει κάποια επίσημη δήλωση, είναι ότι δεν υπογράφει ο πρόεδρος. Αν παραιτηθούν όμως ενδιάμεσα. Και θα οριστεί μια εβδομάδα πριν τις εκλογές σε άνετα και ηγεσία του. Ναι, και πάλι όμως δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί καλύπτεται, δεν μένει ακέφαλη δικαιοσύνη. Γιατί όχι, δεν ήταν, γιατί είναι κενό. Θα είναι ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος. Οι πληροφορίες λένε πάντα ότι δεν θα υπογράψει. Από τη στιγμή που είναι, μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Ότι δεν. Ότι δεν. Και το έχεις και πρώτο θέμα στο παρόν, ναι. Πληροφορίες σε αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια, εδώ ανοίγει μια άλλη κουβέντα. Αν τελικά το κράτος που έχει συνέχεια. Ξέρετε. Έχει συνέχεια, ναι, αλλά πότε. Υπάρχει ναι. Επιχειρηματολογία. Ναι, αλλά, όχι, δεν είναι. Ναι. Η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει. Διότι στη θητεία του κ. Τσίπρα υπήρχαν 4 μήνες, ή 5 νομίζω. Στην αρχή. Το 2015. Μάλιστα. Λάμπρο, το δικό σου ρεπορτάζ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο κ. Παυλόπουλος δεν θα υπογράψει. Ναι, συμφωνούμε. Πιστεύω ότι μπορεί να υπογράψει όμως μετά τις εκλογές. Να ρωτήσω όμως κάτι τώρα που λέγαμε για τα εθνικά θέματα. Σε σχέση με τις προηγούμενες. Είναι σταγματολόγος και ο ίδιος και αντιλαμβάνει την πολιτική. Είναι σταγματολόγος και αντιλαμβάνει τη Μακεδονία. Αντιλαμβάνει και πολιτικός και σταγματολόγος. Αντιλαμβάνεται το βάρος αυτής της υπογραφής. Σε τι ποσοστό περίπου? Θα το τσεκάρω να σας το πω. Γιατί ενσωμάτωση άρχισε να γίνει. Δεν το καταλαβαίνει ο θεατές, γιατί μιλάγαμε όλοι μαζί. Ο Χρήστος Χαλαζιάς ρωτάει αν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Μακεδονία έχει πέσει σε σχέση με το 2015. Ναι, πέσει. Για να δούμε το κόστος. Για να δούμε το κόστος και πέρα. Η αλήθεια είναι πάντως, και εγώ που είδα λίγο τα νούμερα, δεν έχει πτώσει, όχι όμως πολύ μεγάλη. Δεν έχει μεγάλη πτώση. Ο Τσίπρας το ΣΥΡΙΖΑ την έφαγε στο λεκανοπέδιο, αν τα διάβασα καλά τα νούμερα. Έτσι είδα και εγώ. Ναι, σε πολλές περιοχές. Δηλαδή ήταν συνδυαστικό. Να τα δω να σας πω, γιατί η ενσωμάτωση έγινε αργά και επειδή είχαμε και δεύτερο γύρο, δεν έχω προλάβει να κάνω εντελεχή. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Να ευχαριστήσω την Μαρία Καρακλούμη, πολιτική αναλύτρια της ΡΑΣ. Χρήστος Χαλαζιάς, συγγραφέας αλλά πάνω απ' όλα συνάδελφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Αυτό ήθελα να πει, εντάξει, γιατί σήμερα πήρες φορά για λέω κάτι θα πει. Αντώνης Αντωνόπουλος, πολιτικός συντάκτης Star Channel. Και Λάμπρος Καλαρίτης, δημοσιογράφος παραπολιτικά 91 FM και πλέον από 1η Σεπτεμβρίου και επίσημα με τη Βούλα, δημοτικός σύμβουλος ζωγράφου. Τα λέω καλά? Για χαρά. Τα λέω πολύ καλά. Εγώ κλέβω όσο γίνεται, παρόλο που κλείνουμε, να δω τι στέλνουν οι τηλεθεατές. Ακούτε τους ήχους, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, εθνικά θέματα συνεχίζουν και για τα μέτρα οικοδόμησης. Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μίλιος Λιάτσος με την εκπομπή του Κόντρα 24. Αύριο νωρίς το πρωί σε όλη τη χώρα η εφημερίδα Κόντρα News, όλα τα περίπτερα. Από εμένα και τον Μάκη Κουρί. Πριν που με το καληνύχτα, ναι. Αυτό που παραιτήθηκε το μέλος της Επιτροπής. Ο κ. Ζαχαριάδης. Δεν είδαμε κανένα ακόμα να βγάλει ανακοίνωση. Γιατί να βγάλει? Ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε κοινά. Α, τρογόμαστε για το θα είναι επικρατεία ο κ. Βενιζέλος.
Εγώ ειλικρινά, μου το πριν πούμε σε εκπομπή ο γιος ότι υπάρχει αυτό το θέμα, λέω, μάλλον καμιά θεσούλα θα ζητάει. Γιατί δεν είναι το σηκώνει το θέμα. Δεν το σήκωσε κανένα ακόμα. Έχω μιλήσει πάντως, η θέση τους είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να μην διανοηθεί, στο πώς μου αναφέρανε, να δεσμεύσει τη χώρα. Αλλά έπρεπε δημόσια αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχει βγει ανακοίνωση, νομίζω αργά. Όχι για την παρέτηση συγκεκριμένα, όπου να συνδυάζεται. Για τα εθνικά θέματα θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια συζήτηση ανοιχτή και να δούμε για τα πολύ καυτά. Εδώ θα είστε. Να την οργανώσουμε με τον Άμπρο συντονιστή. Πάμε να πούμε το καλύτερα. Λοιπόν, από εμένα και τον Μάκη Κουρί. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.